Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Τον κόσμο, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Κάζα, καλημέρα σε όλο τον Ντουνιά που λέγαμε πάλι. Τι γελάς, γιατί τι είσαι... τραγούδι είναι αυτό, ρε, αυτή που έχει φωνάρα. Τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη. Φωνάρα, φίλε. Τι φωνάρα, φωνάρα. Έτσι μιλάει ο Γεωργιάδη στη Βουλή και κλείνουν τη τηλεόραση. Έχουν τρελαθεί εδώ, ζηλεύουν, λέει, το πρόλαβε, το πήρε, το χαλί. Μια χοντρούλα δεν είναι. Ρε. Μια χοντρούλα είναι αυτή που έχει φωνάρα. Φρε, αυτή μια χοντρούλα δεν είναι. Ναι, αλλά χοντρούλε έχουν φωνάρε. Αφού εσεί οι Έλληνε είστε κάφρι, ρε. Άμα η γυναίκα δεν έχει καμπύλη, δεν πάτε να ακούσετε. Οι Αμερικάνοι που στάρουν, εντάξει. Έχει καλή φωνή. Να την ακούσω, θέλω ρε Κωστή, όχι να την αποφτώσω που λέει. Να την ακούσω. Άμα θέλετε να ακούσετε τις τραγουδίστρες, τα μπουζουξίδικα πρέπει να είναι άδεια σήμερα. Άδεια, ναι. Βέβαια. Στα μπουζούκια όμως δεν πάμε μόνο για να ακούσουμε. Τι κάνετε. Πάμε και για να δούμε, πάμε και για να γνωρίσουμε. Ρε εσύ. Και στην τελική, άμα θέλουμε, πάμε επιλέγουμε. Πάμε στον Μπάριο, πάμε στον. Ξέρω, στο Ρέμο, ρε παιδί μου. Δεν απαντάω. Στον Μπάριο να πάω. Στο Ρέμο. Σαν μουστόγρια έχει γίνει ο Μπάριο. Ναι, αλλά συνεχίζει. Εδώ μαζί με την. 72, Μαρινέλα. Πόσο είναι η Μαρινέλα, 81. 81, να ορίστε. Είδες μια χαρά συνεχίζουν. Τι είναι, ρε. Παραγκασμά, δεν μου λες. Άμα αυτοί κάνουν, δηλαδή, εμείς πρέπει εδώ πέρα να έχουμε τα μουσια να πούμε το ερημίτη και να κάνουμε ακόμα ραδιόφωνο. Πρέπει. Πρέπει, αν έχουμε καθαρή σκέψη, διάβια, άποψη, τσαγανό μέσα, δύναμη, νεύρο, βγάζουμε ενέργεια στο ραδιόφωνο, γιατί να μην κάνουμε. Λες. Βέβαια, τι είμαι. Δηλαδή, άμα είσαι μετά από 10 χρόνια, 60 και βαράς στο ψαγνό, είσαι και πιο. Θα έχεις και μεγαλύτερη αγνία κινδύνου, να ξέρεις. Εγώ σε φοβάμαι. Όσο μεγαλώνεις, θα χειροτερεύει. Εγώ σε φοβάμαι, θα έχεις μεγαλύτερη άγνοια κινδύνου εντελώς. Κοίτα, η μεγαλύτερη άγνοια κινδύνου θα έχω. Σου λες, όταν, με κάνετε. Όταν δεν θα έχω ευθύνες. Δεν θα έχεις. Ναι. Άμα η Βγενούλα σπουδάζει, έχει κάνει τη ζωή τη, έχει τακτοποιήσει τα πάντα, έχει κάνει τα σπιτάκια σου, τι θα σε νοιάζει να το πενομίζεις. Θα πλακώνομαι. Αλλά. Θα γίνω ο νέος Παπαζαφύριο. Α, ναι, γεια σου, και κάνει λίγο Παπαζαφύριο. Πες μια καλή μέρα. Δεν πάτε στην ευχή της Παναγίας να μην πω τίποτα βαρύτερα. Άνα, γεια σου. Έρχομαι εδώ πρωί-πρωί, βλέπω την ωραιοτάτη κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Καλημέρα, Κατερινάκη. Αλλά το Κατερινάκη μας γυάλισε. Και μετά μπαίνω μέσα και βλέπω τα μούτρα του Σαράντου. Αυτό το Σαράντου. Τον έχει στη μαύρη λίστα, έτσι. Σαράντο βλέπει, ακούει και είναι. Θα έρθει από το Παπαζαφύριο, δεν μασάει τίποτα. Τι να τον κάνει τώρα, τι. Είναι ποδοστρωτήρας. Καθαρό αιμο. Έτσι, καθαρό αιμο. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Σάβα σήμερα. Ποιο Σάβα? Γιορτάζει, ο Σάβας. Έχεις καμιά σαβούλα, κανένα σήμερα Σάβα. Σήμερα είναι σαβούλα. Ο απόλυτος αξεφτελισμός του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αν είναι δυνατόν να απευθύνομαι σε όλους τους φιλιάδους. Εγώ, κατά βάθος είμαι θαυμαστής με ποια έννοια. Είναι 85, πόσο είναι 86. Το 34 γεννημένο. Είναι ασύλληπτο φιλέ, ένας 85άρης. Πέρασε καρκίνο στο μάγου. Ακριβώς. Και συνεχίζει αποστολές, ταξίδια, κάθε μάτς, ένταση. Άμα το μπουν. Μπορείς να το κάνει αυτό οποιοδήποτε. Ναι. Με αυτή την έννοια, δεν άμα το μπουν, Σάβα, φεύγεις, δεν μιλάς. Θα πάθει κατάθλιψη. Θα πεθάνεις ένα μήνα. Ναι. Το πιστεύω κι εγώ. Πρέπει να ασχολείται με κάτι. Πρέπει να ασχολείται με. Αλλά συνοδεύει την ομάδα παντού, ρε εσύ. Πάνε κάνε ταξίδι με αεροπλάνα, 3 ώρες πτήσει, Λονδίνο, Γίνα, κάνε ράνε, δηλώσει, τρέξε κάμερες. Δεν είναι εύκολο για ένα 86χρονο. 85. Εντάξει, ο Γιάννης Γιαννάκης. Χρόνια πολλά και στον κύριο Σάβα, φυσικά. Γιορτάζει ο Σάβας. Ναι, εντάξει, όχι, εμείς δεν έχουμε τέτοια. Γιορτάζει ο Σάβας ο Παντελίδης. Φιλαράκι, Σάβας Παντελίδης. Άλλο σαβούλα έχουμε κανένα. Είναι. Η Σαβινίδη, δεν είναι, γιορτάζει. Το Ειρηνάκι μας. Α, η Ειρήνη είναι. Το επίθετο. Αγγέλης, ακούστε, είναι ένας. Μεσάζον. Ξέρετε, οι μεσάζοντες το μόνο που κοιτάνε είναι το κέρδος στο προσωπικό τους. Εντάξει. Ο Κοφίδης ήταν αυτός. Ναι, ο Σάβας, ρε φίλε. Ο Κοφίδης. Ναι, ρε φίλε. Δεν τον χωνεύω μία. Γιατί μεγάλος μεταλλάς. Σάβας Κοφίδης. Και παιχτάρα κιόλας, έτσι. Δεν τον πατρίχες. Γιατί τρίχες. Κάτσε, ρε φίλε. Καριέρα μεγάλη παιχτάρα, στο Ηρακλή. Καριέρα μεγάλη στο Ολυμπιακό και δεν τον λες παιχτάρα. Στον Ηρακλή καριέρα ποιος έκανε. Μαζί ο Κοφίδης και ο Χατζηπαραγής. Τι καριέρα είναι. Κι άλλοι κάναν, δεν είναι μόνο αυτή. Τι καριέρα. Ο Κωνσταντίνο και ο Καραή. Το μην αδικήσω ο κόσμο. Έχουν κάνει εκείνη καριέρα στον Ηρακλή, ρε φίλε. Τι καριέρα. Πάω του κάνω εγώ ένα μπόντο την Κυριακή. Θα αλλάξουν τα φώτα. Θα σε ρίξουν 10 γκολ, μου είπαν. Να ξέρεις. Με την δόξα τούμπας. 10 γκολ θα το ρίξουμε, λέει τον Κουελάς. Θα πας να κάνεις ανάκατα το μάτς. Κοίταξε, ο Ηρακλής, εγώ έτσι μεγάλωσα τουλάχιστον. Δεκαετία 80 ήταν η ομάδα που βγαίνει Ευρώπη μετά τον ΠΑΟΚ, φίλε. Τι έκανε, λέει. Τι θυμάμαι, κάτι Ηρακλής Βαλένθια εδώ. Κάτι... Πότε βγήκε ο Ηρακλής στην Ευρώπη. Πλάκα με κάνεις. Όσες φορές βγήκα εγώ. Εντάξει. Ο Ηρακλής στην Ευρώπη.
Εντάξει. Αλλά δεν είχε βγει εκεί μαζεμένες. Όχι, ρε, τι μαζεμένες. Θυμάμαι που έπαιζε Ηρακλής Βαλένθια πάω σε Βίλη μια χρονιά. Ταυτόχρονα. Ρε τρελό, με δύο φορές με Κύπριους που αποκλείστηκε. Με Καζεσλάουτεν που είχε βγει. Ρε τι Καζεσλάουτεν. Με Γενιό που πήγε και ο Γρηγόρης που έχει και τη φωτογραφία. Ποιο Γρηγόρης και σταμάτησε, ρε. Ποιο Ηρακλής βγήκε στην Ευρώπη. Ρε. Εντάξει, έβγαινε εκεί. Έξι μάτς στη ζωή του έχει στην Ευρώπη Ηρακλής. Μα τρελάνε. Εκείνα ήταν που είδα και εγώ. Και μια φορά βγήκε όταν έπεσε ο Μπερεδί μας, να πούμε center back. Ναι, ναι. Έπαιξε με τη Βοηβοντίνα και έφαγε και αυτό 9-1. Ποιο Ηρακλής στην Ευρώπη. 9-1 έχασε. Και αυτό 9-1 έχασε. Το είπε Στάρι πόσο είχε. 9-1. Το είπε Στάρι. 9-1. 9-1 και λύσει εκείνο. Και τα δύο αυτά 9-1 έλεξαν. Ο ΠΑΟΚ κανένα βαρύ. 6-1 στην Μπαρτσελόνα. Ε, καλά, με την Μπαρτσελόνα, την οποία την κέρδισα εδώ όμως. Την κέρδισε εδώ ένα μηδέν. Τα λέμε αυτά. Ναι. Και Μίλαν κέρδισα εδώ. Όχι. Τι όχι, ρε εσύ. 2-2 έφερε με τη Μίλαν. Όχι, ρε φίλε, δεν έχω κερδίσει Μίλαν εδώ. Όχι. Λιόν έχω κερδίσει. Η Λιόν την κέρδισε 4-0. Έχω κάνει μεγάλες νίκες. Εσύ Ευρώπη βγήκε. Ναι. Και βγαίνει και κάθε χρόνο και καλά. Τα λοιπά. Και Ηρακλής τι Ηρακλής. Και Άρης. Εντάξει, εκείνη τα χρόνια δεκαετία 80 και καλή ομάδα έβγαινε. Ο Άρης πόσες φορές βγήκε στην Ευρώπη. Ο Άρης βγήκε πολλές μαζεμένες τώρα με σκόρδα. Εκείνο το, εκείνη την πενταετία. Τι σκόρδα, ρε. Και έκανε και φτού σκόρδα. Και έκανε και καλή πορεία. Τι πορεία έκανε. Πήγε και μια τριάδα. Εντάξει, ναι, ωραία. Πώ, ο Μίλου Ευρώπα Λίγκα, Μάντσερ Σίτι, Ατλέτικο Μαδρίτη. Εκείνα τα 3-4 χρόνια έβγαινε. Εκεί, εκεί. Πιο παλιά δεν το θυμάμαι κι εγώ τον Άρη να βγαίνει. Τι να βγει. Είχε να βγει 18 χρόνια. Ναι. Από το 82 βγήκε μετά το, με το Φυρό. Διογένες και Διογενή επίσης γιορτάζουν σήμερα. Ο Σάββας είναι ο προστάτης, αν δεν κάνω λάθος, για τους καρκινοπαθείς, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος. Ο Άγιος Σάββας είναι προστάτης των καρκινοπαθών. Αυτό το προστάτης, αυτή τη βλακία. Εντάξει, να κάνουμε. Ο προστάτης και τώρα. Τι να κάνουμε. Άσε με καημένε τώρα προστάτης. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Έχουμε κανένα Σάββα άλλο. Έτσι τώρα θα μας θυμίσει ο Καζαμπάκας. Σάββας Κοφίδη, Σάββας ο Κυρσάββας. Γέντζογλου. Γέντζογλου, σωστά. Είχε καμιά σαβούλα, καμιά ιστορία. Όχι, ούτε, σαβούλα δεν είχα καμιά. Σαβούρα είχε. Σαβούρα όχι. Ναι. Χρόνια πολλά και στο Σαββίδε με έτσι, αφού πα και Σαββινίδου να πούμε. Ναι, Σαββίδε. Τα επίθετα ο όλα. Σάββας. Ναι. Ο Σάββας. Λοιπόν, φτάνει. Ο Σάββας ο Παοξής εκεί. Ο... Ποιο. Α, το φιλαράκι μα. Όχι, ο Παοξής, το Αριανό, ο Σαββίνιο. Ο Σαββίνιο. Ο Σαββίνιο, γιορτάζει κι αυτό. Ναι, ναι. Ο Αριανάκι όμω, όχι. Ε, τι να γιορτάζει ένα Αριανό. Γιατί να μην γιορτάσει, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Δεν γιορτάζει τι. Πέφτει κατηγορία στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Δεν πάει αλφαβήμα. Δεν πέφτει ακόμα. Πάει. Θα το σώσει το καράβι για τη φανέλα. Ναι. Φράγκο στο... στην ΠΑΕ δεν έχει. Ναι. Δεν έχει σέντ. Ο Γουλιέλμο τι κάνει. Α, τον καημένο, τον Γουλιέλμο. Δεν έχει λεφτά ο καημένο. Ε, δεν έχει. Κρίμα είναι. Ε, τι μπλέχτηκε τότε ο άνθρωπο. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δουλειά με Γουλιέλμο δεν κάνω. Που είσαι κάνει μια δουλειά με τον Γουλιέλμο, εγώ δεν κάνω δουλειά γιατί είναι φτωχό. Ναι. Δεν πάω. Φτάνει όμω με τα χρόνια. Ναι. Πάμε στα θέματα. Πάμε, αγόρι μου. Έχουμε θέματα εδώ. Πάμε. Χαμό, σε παρακαλώ. Σκάνδαλο λέει του Ιβάν Σαββίδη. Τι έκανε. Πήρε το Πόρτο Καρά χωρί να γνωρίζει τίποτα. Ούτε η Πόρτο ούτε ο Καρά. Ναι. Καλό! Το είδε στο Facebook. Στο Facebook, ναι, το Facebook. Είναι ό,τι καλύτερο έχω δει. Μα όσυλαν κιόλα. Είναι εξαιρετικό, είναι πολύ έξυπνο. Ωραίο, έξυπνο. Όποιο το σκέφτεται. Τρολάρει τον του κάτω, ναι. Κοίταξε, κάνοντα τη γύρα την κλασική στον τύπο των Αθηνών, πλέον το έχουν αφήσει στο θέμα Καβάντζα. Και να πούμε πού είμαστε τώρα σε αυτό το θέμα για να πάμε και στα αγωνιστικά. Γιατί μήνυση, κάνατε ρε μήνυση. Βέβαια, ναι. Σε ποιον. Κατά του Ολυμπιακού, κατά τη εφημερίδα Κόκκινο, κατά του 10, κατά του 1, όλο το μέσο που έβγαλαν αυτό το θέμα. Ναι. Φυσικά έγινε. Σε φυσικό μήνυση. Πρόσωπο κάνατε καμία μήνυση. Ποιο είναι, φυσικό ποιο είναι. Σε φυσικό ποιον. Κάναμε μήνυση εκεί που έπρεπε να κάνουμε. Στον Ολυμπιακό. Ράζει τον Ολυμπιακό. Ναι. Σε φυσικό πρόσωπο κάνατε μήνυση. Εσύ δεν είναι ένα που το έκανε. Πώ θα κάνει σε φυσικό. Τι θα έρθει τώρα, ο γραμματέα στο δικαστήριο. Δεν ξέρω. Του Ολυμπιακού. Οι αγωγέ πάντω έγιναν όλε τι θέσει. Πόσα ζητάτε. Δεν ξέρω, ρε Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω. Είμαι δικαστή σήμερα, βίλε. Ρεπορτάζ. Πε με εσύ. Άντε, που ρωτά. Εγώ λέω δεν κάνατε τίποτα, ούτε μια μήνυση. Πώ δεν κάναμε μήνυση. Δεν κάνατε. Αφού κατέθεσα μηνύση, πόσο λε. Αγωγή κάνατε. Φυσικά. Πόσα λεφτά ζητάτε. Εσύ δεν είναι θέμα χρημάτων, δεν ζητάς χρήματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι, είναι το ποινικό και ναι. Το αστικό. Ε, εντάξει, το αστικό θα δούμε. Τι ναι. Αστικό. Εσύ θα ξέρει καλύτερα. Τι αστικό, το, το 12 αρέσει... κάτω τούμπα είναι το αστικό. Το 14. Πόσα λεφτά ζητάτε, ρε. Δεν τα γνωρίζω, ρε Κωνσταντίνε. Τι μήνυση κάνει, σε ποιον. Ναι. Κατά το site 10. Ο κόκκινος πρωταθλητής, ο Αν που έβγαλε το θέμα και κατά του Ολυμπιακού. Ρε φυσικό πρόσωπο έχει μείνει. Βλέπεις κανένα φυσικό πρόσωπο, ένα συγκεκριμένο. Δεν βλέπω εγώ. Εντάξει. Άμα όπως είδαμε τον Σκά και τον Αλαφούζο. Τώρα το μεσημέρι που θα έρθουν τα Patriot και τα πυροβόλα του Αθλητικού ναι. Τα Ραφάλ. Θέλω να μάθω να ακούσω. Σε ποιο μείνει. Ποιο φυσικό πρόσωπο. Αν είναι φυσικό πρόσωπο η εταιρεία και τι ζητάτε από λεφτά. Άσε αυτό, κάναμε μήνυση. Κοίταξε να σου πω κάτι. Κάναμε μήνυση. Τι μήνυση κάναμε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το φυσικό. Ο Πύρδας λέει πήγε. Ναι. Ο σε νοιάζει. Γιατί να με νοιάζει το φυσικό. Για με νοιάζει το ρεπορτάζ εμένα. Σε νοιάζει το ρεπορτάζ. Θέλω να μάθω από τον Πύρδα. Εμένα δεν με νοιάζει το φυσικό. Ο, με νοιάζει, με νοιάζει. Με νοιάζει ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος. Ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός είναι αυτός. Με νοιάζει. Εσένα μα νοιάζει, οκ. Έκανε μήνυση. Αγωγή έκανε.
Πώς δεν έκανα. Μήνυση, άμα με κάνουν 50, τι άμα με κάνουν. Πάω κοπανάγω, ένα με κάνει μήνυση. Και τι έγινε. Εσύ σου συγκεκριμένο. Άμα μου ζητά κάτι 300.000, προσβολή, ξέρω εγώ, σκοφαντία. Αυτό είναι πιο δύσκολο. Αυτό να δώσω δύο μπουνίδια και να φάω 6 μήνες φυλακή με 8 χρόνια αναστολή. Θα το δούμε το θέμα σαν δικαστήριο. Δέστε το, γιατί σας βλέπω πολύ light θα να πούμε. Θα το δούμε το θέμα σαν δικαστήριο. Μήπως κάνετε εντυπωσιασμούς και δεν κάνετε μήνυση να πούμε. Εντυπωσιασμός ο ΠΑΟΚ τι να κάνει ρε φίλε. Βγαίνει κάποιος σου σε κατηγορεί για 1, 2, 3 θέματα, τον κάνεις αγωγή και τελειώνεται. Και εσύ ναι. Τον κάνατε. Πώς θα τον κάνετε. Πού, πότε, τι. Καλά, ρε Κωνσταντίνε, τι λέμε τώρα από το πρωί. Από χθες, μάλλον έχει γίνει η αγωγή. Από χθες. Τι άλλο να κάνω. Θα, δηλαδή. Θα παρακολουθήσω ναι. Με λεπτομέρεια τις λεπτομέρειες. Σε φυσικό πρόσωπο μπορεί να γίνει στον Καραπαπά σε συγκεκριμένο. Αυτό για τις δηλώσεις που είχε κάνει. Ναι, εγώ δεν με ψάχνει φυσικό εγώ, πρόσωπο. Εγώ δεν λέω ότι δεν κάνατε. Λέω πού είναι, τι είναι. Σε φυσικά... Είναι ομιχλώδες το ρεπορτάζ. Όχι, δεν είναι καθόλου. Ξεκάθαρο είναι. Ξεκάθαρο έχει είναι. Γίνει στο 10, στο ναι. Γαύρο, τον κόκκινο πρωταλτή. Μήνυση. Στον Ολυμπιακό και στον Καραπαπά. Τι του κάνουν δηλαδή στο δικαστήριο. Ωραία αγωγή του κάνατε. Τι δεν ζητάτε κάνα εκατομμύριο για ηθική αξία. Δεν ξέρω τι γνωρίζει. Αυτό είναι τώρα. Τα ξέρουμε εμείς αυτά τι μπορεί τα λίτρα που θα κερδίσουμε. Πήγα εγώ ναι. Με τα μάξι, έκλεισα έναν στο σούπερ μάρκετ και με κάνει μήνυση. Ναι. Εκτάξει, θα μας δει ο δικαστής και τους δύο. Πάμε παρακάτω. Κανονικά. Έλα τώρα. Κανονικά. Μπορεί. Κανονικά. Ναι. Πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι εκτός από τον Γαύρο, ναι. Όλες οι άλλες εφημερίδες των Αθηνών ναι. Το έχουν περάσει το θέμα στην άκρη. Ναι, ναι, ναι. Στην άκρη. Τέλος κάπου αναφέρουν στη γωνία ότι ο Ολυμπιακός ζητάει να μην γίνει το ματς ΠΑΟΚ Ξάνθη. Με το ίδιο σκεπτικό δεν έπρεπε να παίζει ο Ολυμπιακός πόσα χρόνια. Πρέπει να περιμένουν να δούμε πώς θα τελειώσουν. Ξεφτιλίζονται. Ξεφτιλίζονται, ναι, το ξέρω ότι ξεφτιλίζουν. Διασύρονται. Δηλαδή 20 χρόνια θα πρέπει να περιμένουμε για πόσα θέματα του Ολυμπιακού. Αυτή η αδυναμία. Να μην παίξει κανένα μάτς. Αυτή η αδυναμία τους ναι. Περνάει στον αγωνιστικό χώρο στους παίκτες τους. Το είπα και εγώ χθες απόγευμα. Και χρησιμοποιείται όπως οι παίκτες του ΠΑΟΚ τόσα χρόνια ή οποιασδήποτε ομάδος. Έχουμε άλλο, θα πάμε στο Καραϊσκάκι και χάσουμε. Θα γράψει ο Μπούζας αύριο, μας φάξαν. Ξέρεις πώς πήγαινε ο ΠΑΟΚ ο παίκτης. Σου λέει άμα χάσεις και τι έγινε. Δεν τον σφάζανε. Ποιος? Άλλο αν είχε καλή ομάδα, πρόσεξε. Άλλο αν είχε καλή ομάδα. Επικόκαλη, ναι, το σφάζανε. Ναι, αυτό σου λέω. Άλλο αν είχε καλή ομάδα ή δεν μπορούσε να διεκδικήσει. Επικουλανδρή, ναι, το σφάζανε. Αυτό λέω. Ναι. Το σφάζαν και τον σφάζαν, άσχετα με την. Κοσκοτά, Αλιαρέλη, Νταϊφά δεν τον σφάζαν. Ναι. Ναι. Δεν έπαιρνε και τίποτα Ολυμπιακό τότε. Ήταν τα πέτρινα τα χρόνια. Τον σφάζανε. Ο Νταϊφά ναι. Πήρε τα πιο τίμια πρωταθλήματά του. Ολυμπιακό, ε. Πήρε 44. Ναι. Πόσα πήρε, 7 με τον Νταϊφά, 5. Ναι. Αυτά ήταν τα μόνο του τίμια. Καθαρά. Καθαρότατα όλα. Ξάστερα. Ξάστερα, ναι. Αλλά και με τον Κόκαλη πήρε κάποια που ήταν πολύ ανώτερο από όλε τι άλλε. Όχι, φίλε, δεν πήρε. Αλλά το σύστημα ήταν ήδη σαθρό και απλά έβαζε πινελιέ. Γιατί αυτό ο Κόκαλη τι έκανε. Έπαιζε ο Ολυμπιακό με τον Απόλλων Αθηνών. Ήταν 5 κλάσει ανώτερο Ολυμπιακό. Αυτό λέω ότι ποιοτικά ναι, ήταν ανώτερο. Από το 5ο λεπτό είχε σφύριγμα. Δηλαδή τον έλεγε τον Απόλλωνα, είσαι και μικρότερο σε μέγεθο. Και θα σε αδικήσω. Αλλά μην παίξει και αυτό που μπορεί γιατί είναι. Και αναγκάζαν του προπονητέ και λέγανε τι. Παίζε με τον Ολυμπιακό. Άκου τώρα τι δημιουργούσαν στου άλλου. Ωραία. Εγώ και να προσπαθήσω. Άρα συμφωνεί με όλα αυτά που λέει. Περίμενε, ρε παιδί μου, ναι. Ότι έχουν ρημάξει το ποδόσφαιρο. Καλά, συμφωνεί. Τι κάνανε. Ο Κόκκαλης είναι ο μεγαλύτερο αλήτη στο ελληνικό ποδόσφαιρο παραγωγικά εννοώ. Παραγωγικά εννοώ. Μεγαλύτερη αλητία του Κόκκαλη στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει κάνει κανένα παράγοντα. Πέπεσε με τον Απόλλωνα. Και λέγανε οι προπονητέ. Αφού θα χάσω που θα χάσω, γιατί ό,τι και να γίνει θα χάσω. Θα βρουν τρόπο. Ωραία. Είτε γιατί... με τα κοράκια, είτε αγωνιστικά, είτε με γιατί το σπρόξιμο, ναι. Γιατί να το πολεμήσω το παιχνίδι. Α, στο χαλαρό. Αφήνω 3-4 παίκτες, δύο τιμωρημένους, βάζω και τους άλλους, κάνω 2-0-3-0 ναι, και έρχομαι και χτυπάω το επόμενο παιχνίδι. Τι με θύμισες αυτός, τώρα. Αυτός ο οποίος είχε το μεγάλο μπελά εκείνο το διάστημα ήταν ο επόμενος αντίπολος του Ολυμπιακού. Ναι, ρε, δηλαδή, τι με θύμισες ήμουν τώρα. Εγώ το ξέρω εγώ Πανιόνιος και έπεσε την προηγούμενη Λάρισα, ξέρω εγώ Ολυμπιακός. Η Λάρισα καθόταν. Εκεί έπαιζε μετά Λάρισα Πανιώνιος και χτυπούσε τον Πανιώνιο και τον κέρδιζε. Έτσι. Και λες, γιατί να είμαι εγώ μετά από αυτόν. Ναι ρε φίλε. Δηλαδή τι με θύμισες τώρα. Αυτά όμως όλα κάποιοι Ολυμπιακοί ούτε καν τα έχουν στο μυαλό τους. Ούτε εγώ, καν τα θυμούνται. Όταν δικαιολόγησα... Γιατί αυτά γινόταν με όλους τους αντιπάλους. Τώρα μπορεί να γίνει με μία-δύο ομάδες έτσι. Ναι. Με μία-δύο. Πρόοδος είναι. Ναι. Και σαφώς πιο ξεκάθαρα πράγματα. Ναι, είναι πρόοδος. Ναι. Τώρα αυτό γινόταν όλο το πρωτάθλημα. Και το κακό για τον Ολυμπιακό είναι ότι και το παρασκήνιο έχασε και η ομάδα δεν έχει. Ναι. Δηλαδή δεν έχει ομάδα ενώ δεν έχει ομάδα την ομάδα που είχε με Κόκκαλη, έτσι. Την ποιότητα αυτή που είχε με Κόκκαλη. Αυτή είναι η διαφορά όμως του Κόκκαλη, τώρα μια που το συζητάμε, με τον Μαρινάκη. Ο Κόκκαλης ήταν και έξυπνος στο κομμάτι. Εγώ όμως θα φέρω και δύο παίκτες να κάνω τη λεζάντα μου, να κάνω τον εφέ μου και να του πουλάω και το επιχείρημα. Ρε, εσύ, εγώ Ριβάλντο, τι μου λες τώρα. Ναι. Έχω Ριβάλντο. Του μπεκιαζόσουνε. Έχω Ριβάλντο, αλλά ο Ριβάλντο, ας πούμε, έπαιρνε πέναλτι ανύπαρκτα. Έβαλε γκολ offside. Και αν τολμούσε κάποιο να σου βάλει γκολ. Το κοράκι και γεια σας. Τώρα, δεν έχουμε το VAR.
Πάει, τελείωσε τώρα. Έχουμε ξένους επιτηρητές. Αυτά δηλαδή που δεν θέλει ο Ολυμπιακός και ζητάει να φύγουν. Ναι. Είναι πραγματικά τάπαμε. Η απόλυτη ξεφτύλα. Τάπαμε. Ντροπή, σύψη είναι πραγματικά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γκρεμίζεται σκευωρή. Ο Ολυμπιακός ψάχνει Φερετζέ για να κρύψει τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ακλόνητα στοιχεία που διαλύουν και την παραμικρή υποψία σχέση του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Αυτό τώρα την παραμικρή υποψία. Είναι το πρωτοσέλιδο της Μέτροσπορτ. Η Μέτροσπορτ. Άσε τώρα την παραμικρή υποψία ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει καλές σχέσεις με την Ξάνθη. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό το παραμύθι αφήστε το εσείς στον ΠΑΟΚ. Εδώ λέει την παραμικρή υποψία ότι έχει τις μετοχές. Για τις μετοχές. Α, μετοχές δεν έχει. Ακριβώς. Για καλή σχέση δεν μπορεί να μας πεις η Μέτροσπορτ. Όχι. Εσύ, όχι. Έχετε πολύ καλή σχέση. Δεν θα προσπαθήσω να σε πείσω. Μην με βγάλεις τώρα ότι είμαι κογκολέζος. Γιατί δεν είμαι φελός. Για να δεν θα προσπαθήσω να κάνω το άσπρο μαύρο. Αλλά πρόσεξε. Άλλο το νομικό κομμάτι που είστε καλυμμένοι. Και άλλο το κομμάτι των δημοσίων σχέσεων που είστε πάρα πολύ καλοί και εσείς. Που έχουμε καλές σχέσεις με κάποιες ομάδες. Πολύ καλή σχέση. Πάρε ένα παίχτη, θα σου δώσω κι άλλο να δούμε. Λοιπόν, και εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση. Ναι. Για να απαντήσω στο φίλο μου από την Εκάλη χθες. Μου λέει, τι μας είπες, λέει χθες. Τι μας είπες. Ποιος είναι στην Εκάλη. Ο Εκάλη, δεν είναι ο φίλος μας ο Περιπτεράς, κάτω στην Αθήνα. Ποια Εκάλη, ρε. Πού είναι. Βουλιαγμένη. Α, βουλιαγμένη. Η Εκάλη είναι πάνω η πλούσια. Ναι, ναι, ναι. Α, δεν είσαι πλούσια περιοχή. Η Βουλιαγμένη καλή είναι. Καλή είναι και η Βουλιαγμένη. Αλλά Εκάλη, ας πούμε, με τους φλόρους τους αποστηρωμένους. Εκάλη ήταν ο Παπαδρέου, δεν ήταν εκεί, δεν είχε τις βίλες. Όλοι οι γκάγκστερ στην Εκάλη εκεί πέρα, οι προνομίου και στην Εκάλη. Χθες λοιπόν είπαμε ότι αυτό που έχει να κάνει. Μια βρώμο περιοχή. Βρώμο περιοχή. Έχει να κάνει μόνο με το σαλέ. Αυτή είναι η ιστορία μας. Τι να τον έλεγα χθες. Δεν μόνο το σαλέ. Μόνο το σαλέ. Ή και τα γήπεδα των Ακαδημιών. Το σαλέ και τα γήπεδα που είναι έξω από το σαλέ. Καμία των σχέση. Των Ακαδημιών. Ναι, καμία σχέση με το προπονητικό κέντρο που κάνει προπόνηση Ξάνθη. Βέβαια, βέβαια οι Ακαδημίες. Τι να λέγαμε, δηλαδή, λαμβάνουμε οι Ακαδημίες ανήκουν στον, στην ΠΑΕ. Οι Ακαδημίες των Πιτσιρικάδων. Πιτσιρικάδων θεσμικά. Όπως και του ΠΑΟΚ, όλες οι ακαδημίες. Είναι στα γήπεδα του ΠΑΟΚ μπορεί να παίζουν και άλλες ομάδες να κάνουν προπόνηση. Ναι, παιδί μου, και από, ξέρω εγώ, του Παναθηναϊκού, λέγω τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα. Μπορεί να κάνουν προπόνηση εκεί και άλλα πιτσιρίκια. Δεν έχει σχέση αυτό το πράγμα. Έτσι ακριβώς. Ναι. Άρα, φίλε μου, ως βουλιαγμένοι, γι' αυτό σου είπαμε μόνο για το σαλέ. Θυμάσαι πριν 1,5 χρόνο που έλεγα ότι ψάχνει ο Σαββίδης να στείλει το ένα φίλο του τον Μουζενίδη εκεί να πάρει την Ξάνθη. Ναι, αλλά ο Μουζενίδης και... αφού δεν ήθελε να εμπλακεί. Μουζενίδης δεν είναι πουθενά ο Μουζενίδης. Δεν ήθελε ο Μουζενίδης να εμπλακεί. Πουθενά δεν είναι ο Μουζενίδης. Πήγε το σαλέ, πώς το λένε, ο άνυψιός. Ο άνυψιός, ναι. Άρα έψαχνε μια επένδυση ο άνθρωπος. Στη Θράκη. Στη Θράκη, να πούμε. Δεν κακό. Δεν κακό. Καθόλου. Δουλειά δίνει σε κόσμο, δεν είναι κακό. Έτσι, να δίνει δουλειά ο άνθρωπος, να τους πληρώνει. Ακριβώς. Να δίνει δουλειά σε όλο τον κόσμο. Να δίνουν. Και από τη στιγμή το ξαναλέω, Κωνσταντίνε. Να δίνουν δουλειές. Από τη στιγμή που έχουμε το ΒΑΡ ξένους επιτερητές και δεν έχουμε διαιτητές οι οποίοι τρομάζουν τα μπαίνουν στο γήπεδο, νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί τουλάχιστον 60-40. Τουλάχιστον 60-40. Είστε σε καλό δρόμο. Ναι. Στο κομμάτι του παρασκηνίου κάνατε μια πολύ καλή δουλειά. Έτσι έπρεπε να κάνετε. Αλλά η δική μου ένσταση και για εσάς και για τον Ολυμπιακό είναι: καλά τα κάνετε, παιδιά. Κάντε λίγο καλύτερες ομάδες να δούμε κι εμείς οι ουδέτεροι. Εγώ συμφωνώ. Λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε. Συμφωνώ μαζί σου. Καλάκιδες, Καντουρίδες, Σίτιδες. Πρόσεξε. Και εδώ σου βάζω ένα αστερίσκο. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Θέλω κάτι καλύτερο. Δεν θέλουμε κάτι κακό. Αν ξεφωνίζει τον ΠΑΟΚ 5. Το Ολυμπιακό πρέπει να το ξεφωνήσει 105. Γιατί παίρνει και τα λεφτά. Ακριβώς. Ναι, αλλά πήρε 33, μεριά... αλλά θα μου πεις πήρε την οθήκη του Μέγκα. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά κι εσείς έχετε εξοδέψει κάθε χρόνο 15-20 εκατομμύρια αύξηση με το κεφαλαίο και ομάδα δεν βλέπω. Γι' αυτό δεν μπορώ να φωνάξω, γιατί λεφτά μπαίνουνε. Ναι, λεφτά δεν γίνονται ενδεχομένως σωστές επιλογές. Λεφτά μπαίνουν και εγώ ομάδα δεν βλέπω. Εντάξει, τι ομάδα βλέπω. Ο άλλος πήρε τα 32, δεν τα έβαλε. Φυσικά. Εσύ τα έβαλες και ομάδα εγώ δεν βλέπω. Βάζω, εγώ βάζω, αλλά δεν έχω κάνει ομάδα για δεν την Ευρώπη. Ομάδα. Για την Ευρώπη. Δηλαδή, οι Ζαγοράκηδες και οι προηγούμενοι ξοδεύανε το 1/10 και είχαν ομάδα για τα λεφτά τους. Α, για τα λεφτά. Είχαν ομαδάρα. Αστερίσκο. Ναι. Υπάρχει συγκυρία σε όλη αυτή την ιστορία. Εγώ δεν θέλω να δικαιολογώ, δεν μου αρέσει καθόλου. Ίσως θέλω να κάνω κριτική και να μην βρίσκω άλοθη. Αλλά ρε φίλε, με τον Άγιαξ κληρώθηκες. Άλλο αυτό. Πώς. Άμα δεν κληρονώσουμε τον Άγιαξ, εγώ λέω μπορεί να μου νομίλου σαν φίλο. Κύριε Σαββίδη. Ναι. Δηλαδή να έπαιζε ΠΑΟΚ Κοπεχάγη το καλοκαίρι. Κύριε όχι ΠΑΟΚ Άγιαξ. Ναι. Δώστε ένα μεροκάματο, σα κάνω φροντιστήριο. Αλλά θε να τα ψηρίζει. Φέρτε μου ένα. Έλα, αλλά, παιδιά, φέρτε μου ένα προζέκτορα. Πόσο την ώρα να έρθω κι εγώ. Μισή ώρα από το 60 μέχρι το 90. Θα έρθω κι εγώ μαζί να σου εξηγήσω. Να σου εξηγήσω από το 60 μέχρι το 90 ναι. Πόσο πιάσα τον πισινό η μάνατζερ. Όπα. Θα έρθω κι εγώ. Μετάφραση. Διαφημιστικούλη. Κάτσε βρε κορίτσι μου, διαφημιστικούλη. Κάτσε βρε. Χριστάρα, όχι, καφεδάρα πίνουμε. Να σε καλά, παιδιά. Αργότερα, μετά τις 9.30, θα έχουμε ένα φοβερό τύπο. Θα πάμε αρκτικό κύκλο. Θα τα πούμε. Θα έχουμε Χρήστο Βασιλιάδη. Αλλά προς το παρόν έχουμε Σμαράγδα Μπασάκου. Ήρθε το Volton One τώρα. Μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη την ημέρα. Πόσο χαμηλή θα μας ρωτήσετε, χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος. Και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς
και με επιπλέον έκπτωση συνέπεια 10%. Απολαύστε λοιπόν τη νύχτα σας όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρέμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε. Ραπ και κουλ εδώ μέχρι και τις 10 θα πάμε μαζί. Καλημέρα Νίκο, Καραφλομπίλ πρώην αεξής. Φήμες από τον Πειραιά λένε ότι μετά το Μέγκα και την Νόβα, Μαρινάκης αγόρασε και τα πνευματικά δικαιώματα των δίσκων του Καζατζίδη. Εγγυημένα έσοδα. Μας τα πήρανε, Κωνσταντίνε. Μπα. Τι μπα. Μπα. Ακούς να πες κανένας Καζατζίδης εδώ πάνω. Εδώ. Ναι. Μόνο εδώ, ο Σλανίδης μπορεί να πει τα βράδια. Εδώ τώρα παίζεται τον Αθωονίδη. Αθωονίδη. Τι είστε αθώοι. Τι καινούργιο είναι αυτό το Αθωονίδη. Ο Αθωονίδη. Πρώτα είναι λέει το ποινικό και μετά το αστικό. Εδώ μας ενημερώνουν οι μημένοι και οι έμπειροι. Δεν ξέρω τι ποινικό, τι αστικό. Εγώ θέλω να δω πού έγινε η μίση. Είπαμε. Έγινε. Και σε φυσικό πρόσωπο σου Καραπαπά που βγήκε, έκανε δηλώσεις χιλίων καρδιναλίων και μετά άρχισε λίγο να κάνει κολοτουμπέ. Πόσα ζητάτε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι. Ηθική βλάβη να πούμε. Ηθική βλάβη θα πούνε οι δικηγόροι. Πόσα ζητάτε. Εγώ θα πούνε. Βγάλει τον Μπίρδα, τι. Τον Μπίρδα. Ο Μπίρδα. Σ' αρέσει ο Μπίρδα. Σ' αρέσει το όνομα του Μπίρδα, έχω την εντύπωση. Καλημέρα, Στουτγκάρδη. Ο λαός του ΠΑΟΚ όμως λέει απαιτεί δικαίωση όχι μόνο για αυτό το θέμα. Ποιο. Και για τον Τζίλο λέει θέλει. Τι θέλει τον Τζίλο. Και για τον Νόρ. Τον Όρ. Ναι, φυσικά. Τον Όρ τι τον νοιάζει. Πώς τον νοιάζει. Δεν εμπλέκεται ο διοκτήτης του Ολυμπιακού. Δεν είναι στα δικαστήρια τώρα, δεν έχουμε 20 Δεκέμβρη. Στα δικαστήρια είναι αυτοί, ναι. Έχουν πεθάνει όλοι να μου. Εντάξει, ναι, αλλά σου λέει ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει δικαίωση και σε άλλα θέματα. Καλά, σου ναι. Πάρει το πρωτάθλημα ο κόσμος του ΠΑΟΚ ναι. Και ας αφήσει τα νόρμα. Καλημέρα, κουμπαρόσκυλα. Ναι. Από την παγωμένη Κομωτινή, ο Καραπαπάς λέει απορεί γιατί το 1-17 στο στίγμα του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Εδώ έπαιζαν πρωτοπόροι του πρωταθλήματος και έδινε 1-60 στο Ολυμπιακό και 5 διπλό στον ΠΑΟΚ. Σωστό. 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 Η Βάνα ρε πάρε παιχταράδες το Γενάρη, όμως δεν στον Παοξή. Πάρε παιχταράδες λέει πάλι τον. Πού τον να πάρει ρε παιχταράδες. Κάνε κρούση με τον Νόβι να πάρει στο δεκάρι το έτοιμο την παιχτάρα και ένα εξάρι σκυλί τύπου Βιτόλο να βοηθάει τον Μίσιτς. Φέρε και τον Λιβάγια. Το Σεμέδο θα τον πάρει κανένα, δεν τον πάρει άκρη. Σ' αρέσει ο Σεμέδο. Εξτρέμ. Ναι. Αντί του Κατουρί, βέβαια το. Φυσικά. Ο Κατουρί δεν παίζει. Δεν είναι εξτρέμ. Τι δεν παίζει. Ο Κατουρί είναι ένα. Ένα, είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ένα παλτό ο Καντουρί. Ο Καντουρί ναι, είναι ναι, κάτι τι, το οποίο ούτε ο ίδιος ξέρει τι είναι. Ούτε ναι. Εξτρέμ είναι. Σε ούτε τι είναι καλό. Σε τι είναι καλό. Είναι πολύ καλό. Σε ποια θέση είναι καλό. Στο κράτημα της μπάλας. Ποιο κράτημα της μπάλας. Στο πρεσάρισμα ψηλά. Ναι. Είναι πολύ καλό ο Καντουρί. Ναι, ναι. Και σωστή μεταβίβαση. Απλά δεν είναι ούτε πολύ γρήγορο ούτε αργό. Δεν είναι γκολτζής καθόλου πολύ σημαντικό για τη θέση του εξτρέμ. Δεν βάζει γκολ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τι τον κάνω, ρε φίλε. Έχει τρομερή τεχνική κατάρτιση. Τρομερή τεχνική κατάρτιση. Τώρα, τι. Δεν έχει τεχνική κατάρτιση ο Καντουρί. Πλάκα με κάνει. Ταχύτητα έχει. Όχι, αυτό λέω ότι. Έκρηξη έχει. Είναι μέτριο σε κάποια σημαντικά θέματα. Πόσα παίρνει το χρόνο. Πολλά. Άφια πέρα πέρα. Πολλά, πολλά, πολλά. Φύγια πέρα πέρα. Πέρα. Λοιπόν. Έχει εξτρέμ να δούμε λίγο θέαμα στον ΠΑΟΚ από τις δύο πλευρές να μπουκάρει να φεύγει. Έχω και στο χθες, έχω και στο. Δεν τι τον κάνω το μαλούχο μωρέ τώρα. Έχω, τι τον κάνω, εξτρέμ κανονικό. Βιερίνια. Βιερίνια κοίταξε. Και αυτό να θα τον βγάλει σαπάκι. Ο Βιερίνια ο άνθρωπος ή γύρισε. Τώρα που πες γύρισε, ο Βιερίνια γιατί θα γίνουν αλλαγές ο μας με την Ξάνθη, βέβαια Ολυμπιακός. Θα παίξει. Ο Βιερίνια θα ξεκινήσει βασικό. Με την Ξάνθη θα παίξει. Θα φυσικά. Πιθανότατα και εκεί ήθελα να σε πάω τώρα για να πάμε λίγο να μιλήσουμε ναι, για μπαλίτσα. Ναι, ναι. Δεν θα ξεκινήσει και ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Θα έχουμε μάλλον τον Μπέλκα από την αρχή. Ναι. Και εγώ λέω καλά θα κάνει να δει λίγο ο Αμπέλ Φερέρα. Δεν θα παίξει ο Μήτρο, θα παίξει ο Μητρούση. Δεν ξέρω ποιο θα παίξει. Χθε πάντω η Σι Λίβερπουλ ναι. Δεν έπαιζε ο Σαλάχ γιατί είναι ντεφορμέδο και λίγο ο καιρό. Μπήκε ο Σακύρι μέσα. Έβαλε γκολ ο Σακύρι. Ο Σακύρι είναι παιχταρά. Ναι. Και ο Πέλκα είναι παιχταρά. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί, άμα με το μυαλό σου είναι παιχταρά. Καλά. Όταν τον αποθέωνε ήταν παιχταρά. Τώρα το γυρίζει. Ο Πέλκας, φίλε. Ας κάνει τρία μάτς συνεχόμενα κολλητά. Ο Πέλκας, κάνει τρία μάτς κολλητά. Ο Πέλκας θα είναι ωραίος. Ναι. Άμα έχει δύο χαφάρες, όχι τσαπάκια, τον πετάξει δίπλα στον Σφιντεύσκι να κάνουν παπάδες. Εκεί είναι καλός ο Πέλκας. Δεν είναι ο Πέλκας καλός να παίξει χαφ. Λοιπόν, να οργανώνει. Ένα λεπτό. Γίνει, τι θα γίνει, να οργανώνει και να κάνει. Ούτε εξτρέμ. Ναι. Ο Πέλκας είναι καλός. Δεύτερος φορ. Αυτό παίζει ο Πέλκας. Να έχει δύο χαφάρες ναι. Όπως έχει τα. Αυτά τα ακορντεόν να πούμε. Ο Μίσης δεν σ' αρέσει. Μ' αρέσει, αλλά μισοπνεύω να σ' αρέσει. Μ' αρέσει. Αυτά τα δύο χρόνια που ξεφωνίζει τα χάφ του ΠΑΟΚ είναι αήτω, δεν έχει χάσει στην Ελλάδα. Τι με νοιάζει εμένα, ρε, τα χάφ σου λέω τώρα. Τι Μίσης να πούμε. Δεν σε νοιάζει, δεν σε νοιάζει. Το άλλο σου λέω είναι αήτητο. Ο Μίσης είναι πολύ καλό παίκτη. Ωραία. Ένα. Να πάρει και ένα σκυλί δίπλα. Ένα, θα σου πω. Δεν είναι πολύ γρήγορο. Και το δεύτερο είναι ότι κανένα χάφ του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να βγάλει καλό τέμπο 90 λεπτά. Κανένα! Κανένα. Γι' αυτό πέφτεται. Στα ημίχρονα γι' αυτό σας κάνουν. Μπορεί να καλοί παίκτες σε τεχνική. Εγώ δεν αμφιβάλλω. Μπορεί να δεις ένα εκατομμύριο και να μην κλωτσάει την μπάλα ο άλλος. Μπορεί να έχουν, ξέρω εγώ, κάποια υποτυπώδη του μπλαρίσματα, μια καλή μεταβίβαση κτλ. Μόλις πιάσει 65 λεπτό,
Δεν έχεις ένα ζαγοράκι με τρία πνευμόνια. Δεν έχω. Δεν έχεις τι ένα... να κάνουμε τώρα, δεν έχω. Τι να κάνουμε. Ένα ποδοσφαιριστή μηχανάκι. Και ο άλλος ο Εσίτη που πήραμε και αυτός μετά το 60 κλατάριζε συνέχεια. Ο δεν Εσίτη ξέρω τι πήγε στην Κρήτη, έκανε ένα μπέναλτι, δεν το έδωσε ο διαιτητής. Εφαγώθηκε ναι. Σε εκείνη τη φάση, ρε ναι. Είναι να τον ναι. Βάλει, σε βρει μπέλα. Σε βάλω να δει προχθές Crystal Palace με την. Ναι. Με ποια παίζει Crystal Palace Bournemouth. Τι έγινε. Γίνεται μια φάση στο 70 γιατί είμαστε στο web. Και έρχεται με δύναμη αμυντικός, μπαμ, το δίνει δυνατά, τον πετάει κάτω. Ναι. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Παίζεται. Άρα... Όχι ακούμπημα, παίζεται. Άμα ήταν τότε αυτός ο διαιτητής. Έρχεται με... από τα πλάγια όμως. Ναι, αυτός ο διαιτητής. Όχι από πίσω. Ο διαιτητής ξέρω που θα με πας. Με το κουρμπέλι κάτω. Ξέρω που θα με πας, σου λέει έρχεται από τα πλάγια, και όχι από πίσω. Πώς και τι έγινε. Άμα μου κάτσε εσύ την μπουνιά, άσο ή τριάρι, με νοιάζει εμένα. Μουνιά με έκατσες. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε για box. Α, όταν σε συμφέρει είναι ποδόσφαιρο. Όχι, όταν σε συμφέρει εσένα θα το γυρίζω στο box. Ναι. Λοιπόν, τα φυσικά πρόσωπα εδώ, το έμπειρος σε θέματα νομικών. Ποιος είναι αυτός μόνο που είναι έμπειρος? Πολύ έμπειρος. Για να μάθω. Τα φυσικά πρόσωπα των εταιριών που γίνονται αγωγές έχουν την ευθύνη και αυτοί είναι οι πρόεδροι και οι διευθύνοντες σύμβολοι. Μάλιστα. Άρα σε αυτούς θα πάνε οι βολές. Έτσι για να σου λυθούν όλες οι απορίες, γιατί από το πρωί φαγώθηκες με αυτά. Ποιο. Α, ορίστε. 1-0. 3-0 έριξε αυτός εδώ ο έμπειρος. Τι έμπειρος, ξέρει από αυτός από δικαστήριο. Άμα δεν ξέρει αυτός. Μπορεί να ξέρουν οι γύρω του. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα γλυκά αγόρια. Νικόλα, μπορεί να τα πηγαίνουμε καλά στο παρασκήνιο, αλλά δεν πρέπει ποτέ να χαλαρώνουμε απέναντι στους κάτω. Καλημέρες. Τι είναι αυτό τώρα. Ένα μήνυμα από ο φίλος ότι θέλω να παίζουμε και μαλλίτσα. Ναι, γράφει αυτός τώρα. Τι είναι αυτό. Ναι. Το ναι, τι είναι. Ότι είναι έμπειρος. Ρε Σινίκο, πες τον να μην συγκρίνει τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ. Αυτοί δεν είναι διεκδικητές. Ναι, στα θέματα τα εξωαγωνιστικά. Γιατί εσείς δεν πιάνετε έπολα, πιάστε εδώ το γραμμένο. Ναι, και τι έχω, κοράκια δικά μου. Ρε παιδάκι μου. Έχω λάιτσμα δικό μου. Άλλο λέω εγώ, ρε παιδί μου. Το Σέζο δεν τον βάλαμε εδώ για να ψηφίσουν οι άλλοι να βγει να βγουν. Όχι, έχει ένα όνομα το Σέζο, θα πείτε και τον Γκίζα. Εγώ σου λέω στο διατάφτα. Ρε παιδάκι μου, στο διατάφτα. Δεν κυνηγάτε. Ο ΠΑΟΚ πέρσι πήρε το ποτάμι. Δεν κυνηγάτε. Όχι, το πήρε κανονικά. Αυτό λέμε. Είχε φίλους καλούς. Ναι, αυτό λέμε. Ναι, το είχε πήρε. Πολύ καλή ομάδα, το πήρε και αυτό. Είχε λεφτά ο πρόεδρος και το πήρε. Λεφτά θα έχει ο πρόεδρος. Δόξα τω Θεώ. Καλή ομάδα για την Ελλάδα έχει. Τελείωσε. Και προσπαθεί να εξασφαλίσει το 50-50 για το πρωτάθλημα. Μπορεί να είναι 60-40 κάποιες φορές. Εντάξει, μπορεί να είναι 40-60. Τώρα με εσύ τσιγκλίζει. Δηλαδή να σου πω. Ναι, να με πει. Αυγεί το Μετρόπολης λέμε πρώτο, έτσι. Πώς δεν αυγούμε. Ωραία, τι θα κάνουμε πρώτοι. Και... Περάσουμε και το ζου και όλους περνάμε. Και μαθαίνουμε να πούμε ναι, ναι, ότι ο Ανδρώνης ναι. Συνέτρωγε να πούμε στα μπουζούκια. Όχι, μη με λες τέτοια, ναι. Με αυτή την οποία βγάζει ακροαματικότητες. Φόκους. Δεν μιλάω εγώ. Α, γενικώς. Υποτίθεται. Υποτίθεται, ναι. Ή βγαίνει, ξέρω εγώ, στο ράδιο της Αγγλίας. Ράδιο Αγγλίας, ναι. Στο BBME. BBC. Στο BBME. Ναι, BBME. Το BBME βγαίνει πρώτο. Και μαθαίνει τώρα ο κόσμος ότι ο ιδιοκτήτης του BBME ναι. Έχει πάει στα μπουζούκια και έχει ταΐσει να πούμε αυτή η οποία είναι γυναίκα. Και ας πούμε βγάζει τις ακροματικότητες. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Θα έρθει αυτός που είναι το BBME. Θα πει ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ, σκουπίδια. Ναι, ναι. Τι θες, Ραπτόπουλε, του BBME, αύξηση. Για να πάρεις εσύ την πρωτιά, καλώς ήσουν, αλλά εγώ ναι. Συντάισα στα μπουζούκια την τάδε κυρία, να πούμε. Δηλαδή κάτσε στα αυγά σου, γιατί στη μισή ακροαματικότητα την έχω δώσει εγώ, να πούμε BBME. Κατάλαβες BBME. Μάλιστα. Α, κατάλαβες. Ναι, και για φαντάζομαι. Εγώ, σαν Ραπτόπουλος, γιατί σε είπα εγώ να πας στα μπουζούκια να φας. Όχι, δεν το λες. Ναι. Κάθεσαι κάτω και λες, έχει δίκιο αυτό. Έχει δίκιο, θα πεις εσύ. Για φαντάσου όμως να πάει ο BBME. Και να μην βγαίνει και πρώτος. Και να βγαίνει και. Τι να τους κάνει τους υπαλλήλους αυτός ο BBME, ρε βίλε. Τι κάνω, ρε άχρηστη. Τι πράγμα. Ρε άχρηστη, πάτε εκεί. Πάτε εκεί στο κόσμο να πούμε να πιείτε κανένα φρέντο, ρε άχρηστη. Τι να τους πράγμα πει. Είσαι, ο BBME. Ήθελα να δω που θα πάει, που θα το γυρίσει. Κοίτα να δει την παγάσα. Το λέω εγώ τι. Ναι. Σίγουρα λες, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι, τι λέω εγώ. Καλημέρα από παγωμένο Offenbach, σαν κουμπαράκια. Ωραίο Offenbach. Έχω πάει Offenbach. Μεγάλη θλίψη. Έχουν καταπληκτική ιατρική περίθαψη και μάλιστα ο διευθυντής εκεί είναι Έλληνας. Τι είναι? Έλληνας. Δελαμόγιο. Όχι, γιατί να είναι. Γιατί είναι στη Γερμανία, γι' αυτό. Και γενικότερα οι καλύτεροι γιατροί στη Γερμανία είναι Έλληνες. Δελαμόγια. Όχι. Γιατί? Τι να κάνουν, έφυγαν από εδώ γιατί δεν μπορούσαν και πήγαν στο εξωτερικό. Τι να άλλο κάνουν. Λόγο, όχι, μπορούσαν και έφυγαν από εδώ. Άμα δεν μπορούσαν, δεν του παίρνανε στο Offenbach. Τα φιλιά μου επίσης και στον κολλητό μου που είναι Ολυμπιακός αντικειμενικός και πλέον άρχισε να δαγκώνεται σιγά σιγά με αυτά που βλέπουνε. Δεν τους αρέσει ο Ολυμπιακός αυτό που γίνεται, να ξέρεις. Ποιος? Αυτό που τα γίνεται. Payroll τους, μια χαρά. Αυτό δεν τους αρέσει. Τα payroll τους. Με το θέμα του ΠΑΟΚ ότι δεν τους αρέσει. Γιατί σου λέει, εγώ έχω λερωμένη τη φωλιά μου με 100 ομάδες. Πώς μπορώ να μιλάω? Θες να πούμε Καλονές, Εργοτέλιδες, Πανηλιακούς, Γκαγκάτσιδες. Ναι. Τι μιλάω? Ναι. Δεν γίνεται να μιλάω. Λοιπόν, άλλο. Πες τώρα από ότι ο Καντουρί μπορεί να προσφέρει αυστηρά και μόνο στη θέση του αριστερού εξτρέμ και κατ' εμέ μια χαρά εκεί. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ καλύτερο αυτή τη στιγμή. Για backup είναι μια χαρά. Είναι η τραγωδία για τον ΠΑΟΚ του κυρίου Σαββίδη
να περάσει ο Κάς για Σεμάκης Γεωργιάδης, ναι, υποκαθεστώς Μπατατούδη, και να έχει τον Καντουρί έξω αριστερά στην περίοδο, να πούμε, που ο κύριος Σαββίδης μπορεί να αγοράσει, ξέρω εγώ, και το Χίλτον. Έχω ένσταση εδώ, ναι, πέρα για τον Καντουρί. Έχει, για backup παίχτη. Ναι. Όχι, μαζί σου είμαι. Ναι. Για backup παίχτη ο οποίος παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ, μπορώ να σου βρω πάρα πολύ καλύτερο. Ο Καντουρί στον ΠΑΟΚ, ναι, θα έπρεπε να ζεσταίνει τα παπούτσια του Οχταριού, όταν, του καλού Οχταριού, όχι Αγκούστο και τέτοια, καλού Οχταριού, και έναν ο Καντουρί, θα του πει: Καντουρί, παίζουμε με την επανομή Κύπελο και τη Βέρεια. Μπαίνεις και εσύ ένα 90 λεπτό να πάρεις ένα ρυθμό, ή ένα τέταρτο κερδίζουμε, ξέρω εγώ, τον Άρη 1-0 στη Χαριλάου. Μπες τέταρτο, χάφε ένα τέταρτο. Αυτό είναι ο Καντουρί. Τα άλλα όλα που με λέτε εσείς, εγώ σου τα κόβε ρε. Ο Καντουρί πιάνει προσφορά του στον ΠΑΟΚ, ναι, και γι' αυτό παίζει κιόλας. Γιατί έχει τη δυνατότητα να παίζει και στα χαφ, και ο ΠΑΟΚ αποκτά υπεραριθμία στη μεσαία γραμμή. Ο Καντουρί, ο Καντουρί συγκλίνει, βγαίνει από την άκρη την πάντα ο άλλος και παίζει όλη την πλευρά ο Γιαννούλης, ναι, ναι, και παίζω με 4 χαφ. Ο Καντουρί είναι να τον πάρει στο μάνατζερ του σε ένα δωμάτιο, τον τραβήξει αυρομόξυλο και να του πει φύγε μαζί με τον Καντουρί, φύγε από εδώ πέρα γιατί σε πετάξω από το Living Group του Μακεδονία Παλάς. Αυτό είναι ο Καντουρί. ΠΑΟΚ, ναι. Τα Ολυμπιακό έχει βαρύ κατηγορητήριο 2 με 4 αγωνιστικές θα φάει. Νίκο, είναι δεδομένο κι αυτό. Νίκο, αυτά είναι ψηλολόγια. Όχι, είναι σημαντικά. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό με κόσμο είναι, ναι, άλλο μάτς με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό χωρίς κόσμο. Ναι, ναι, Νίκο, αλλά ξέρεις κάτι. Φέρνει ένα χ και εκεί. Ψηλολόγια. Ένα χ. Γιατί να μην φέρει χ. Ωραία. Ένα χ και με τον Παναθηναϊκό κερδίζει. Ο άλλο φεύγει στου 5 μετά. Τελείωσε μετά. Με αυτό λέω. Δεν είναι... το κάνει μετά, τον έχει και στην Τούμπα και με χ. Δύσκολα μετά ανατρέπεται στο playoff με 5 βαθμούς απάνω. Τέλειωσε ήδη ο πρώτο γύρο. Λοιπόν, θα περάσει το Καριλάο, α πούμε. Θα πας να κάνεις, Χαριλάου, κάνεις ένα διπλό εκεί πέρα. Θα έρθουν οι γορίλες, θα έρθουν οι γορίλες μια εβδομάδα πριν να ζητάνε τα λεφτά. Δύσκολο μας. Ας τους γορίλες. Είναι το πιο δύσκολο μας του ΠΑΟΚ. Τρίχες. Δεν έχει άλλο πιο δύσκολο. Τι να κάνει. Ποιο είναι το πιο δύσκολο άλλο του ΠΑΟΚ. Έφυγε από Περιστέρι. Το πάρει... Από Τρίπολη, από Ηράκλειο, πάρει... από Άκα. Ποιο είναι το άλλο του ΠΑΟΚ. Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Θα το πάρει, λες. Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ας το παραμύθι. Θα είναι και το πρώτο μάτς της χρονιάς. Δηλαδή το 2020 θα ανοίξει με ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ. Να ξέρετε. Με την ντέρμπι τώρα. Ντέρμπι είναι. Είναι τοπικό ντέρμπι. Ντερμπάρα κιόλα θα είναι. Ο Άρης είναι τρελαμένος να κερδίσει κιόλας στον ΠΑΟΚ γιατί δεν το έχει. Ο Άρης. Άσος λέει ο άλλος. Πες εγώ Μαριανός. Εσύ είσαι, ναι. Και παίζω Άρης ΠΑΟΚ. Είσαι, ναι. Και ξέρω εγώ ένα μήνα ότι οι παίκτες μου είναι. Δεν έχω λεφτά να κάνω μεταγραφές. Με, η Παλογιοταρέα μπαίνει στο δωμάτιο και του λέει: Κοίτα να φέρουμε κάνα πιτσιρίκο. Ναι. Τερματοφύλακα δεν μπορούμε να πάρουμε. Διαβάζω, ναι, γιατί εκεί πήγαινε τώρα. Τι διαβάζεις? Μπρούνο για Άρη. Ο Μπρούνο θα πάρει βοήθεια από τον Ολυμπιακό. Α, αυτό που λέμε τις καλές σχέσεις γενικότερα. Ολυμπιακός, ναι, ναι. Ολυμπιακός. Μπρούνο να... λέει, Μπρούνο, ναι, στο προσκήνιο. Τα είπαμε ένα μήνα πριν για τον Μπρούνο. Ναι. Τι τώρα. Με προϋποθέσεις λέει, ο 25χρονος λέει ανηφορίζει για τον Μπρούνο. Πάρε και του Γρόλι τον κολλητό, τον μάνατζερ, τον Τουτούρι να πούμε. Τουτούρι, ναι. Ο Τουτούρι, ο φίλος του Πασχάλης. Ναι. Αφέρουνε και τον άλλον, τον Τρμπισάι, πώς τον λένε, Ταρμπισάι, πώς τον λένε. Άμα φέρει και τον Μισάι και Μπρούνο, δυναμώνει. Δυναμώνει. Δυναμώνει, βέβαια. Δυναμώνει να μπει εξάδα, χτυπήσει εσένα και να κάτσει κότα λιράτη στον Ολυμπιακό. Έλα τώρα! Λοιπόν. Έλα! Αριανή τώρα, ντέρμπι. Σούντγκρεν ή Σάσα πλέον στο δεξιάκρο. Εδώ έχουμε ένα ερώτημα. Ποιο που παίζει ο Άρης. Έχει δύσκολο, μας είπαμε, στο Περιστέρι τώρα παίζει. Στο Περιστέρι. Ο Άρης έχει Περιστέρι. Ναι. Όφι, ναι, εντός με Βόλο, έξω με Παναθηναϊκό. Ναι. Και είπες ότι χθες το μάξιμου μπορεί να πάρει σε αυτούς τους. 5 βαθμοί. Είναι 5. Εγώ λέω θα πάρει 7. Καλά, εσύ τώρα. Όχι, τον ομάδα θα το ξέρει. Θα κερδίσει τον Βόλο εδώ. Ποιο θα κερδίσει? Θα τον κερδίσει τον Βόλο εδώ. Είσαι τρελαθή, ρε. Και θα κάνει ένα διπλό από τα 3 τα μάτς. Ένα. Πού παίζει, για πες τα ένα-ένα. Περιστέρι τώρα, που έχει πολύ καλή παράδοση ο Άρης. Άλλο, ναι. Βέβαια, την 4 που έχει, θυμάμαι, ναι. Πέρσι έφαγε πέσει. Την 4 έχει μόνο. Ηράκλειο. Τι έχει. Τι, συγγνώμη, τι παράδοση έχει. Και στο Ηράκλειο έχει καλή παράδοση ο Άρης. Ποια παράδοση. Ο Άρης έχει καλή παράδοση. Τι παράδοση. Πότε κέρδισε. Ο Άρης, ναι, αν εξαιρέσουμε την περσινή χρονιά, πρέπει να ήταν αήτος για 6-7 χρόνια. Το φιλικό με τον Αναστόπουλο. Δεν ξέρω τι φιλικά έκανε. Άσε τώρα, ναι, σε μένα μιλάς τώρα. Ναι, δεν ξέρω, όλα φιλικά τα βγάζει. Άσε λοιπόν, τώρα, ναι. Άρης, ναι. Όφι, Όφι, Βόλο εδώ, ναι. Παναθηναϊκό. Θα κρίνει κατά πολύ και πού θα του αλλάξουν τα πετρέλαια του Άρη. Άντε πάλι, του αλλάξουν τα πετρέλαια. Και θα βγει ο... Αν πάρει 5 βαθμούς, ναι, να πάνε στην Παναγία Σουμελά, πώς τη λένε αυτή. Εκεί σε εμά θα πάει, πώς λέει κάτω, εκεί, ναι, πώς λέγεται εκεί. Παναγία Σουμελά. Εκεί ποια εκκλησία έχουν αυτοί. Δύο εκκλησίες έχουν. Τη φανερωμένη, ποια έχουν. Παναγία φανερωμένη. Παναγία δέξια, ναι, Παναγία αριστερή. Δεν ξέρω ποια Παναγία, ναι, 200, ναι, Παναγίες. Έχει πολλές. Να βαράνε την καμπάνα της Παναγίας, εκεί πέρα τελειώνουμε. Άντε και αυτή τώρα. Ερώτημα τώρα. Ο Άρης. Τον υποτιμά τον Άρη. Τι να τον κάνω. Είσαι πάνω στο άλλο αυτή την εβδομάδα γιατί έχει την καβάτζα τη γέρα με την Εγώ Λαμία. Διαβάζω το, ναι, ρεπορτάζ και το μαθαίνω. Ναι. Δεν υπάρχει σάλιο για μεταγραφές. Τι Άρη να πω. Οκ, okay, αυτό είναι άλλο. Έτσι είναι. Okay. Και έρχεται τον Μπρούνο από τον Ολυμπιακό. Τι α του πω τώρα το Αργιανούρα. Είσαι ο Ένιγκ. Είμαι ο Ένιγκ.
Ποιο θα βάλει δεξιά σου, ξαναλέω. Το Σούντγκρεν που είναι δεξιμπακ ή το Σάσα που είναι χαφ. Ανάλογα... Τον έβαλε δεξιμπακ και είναι καλύτερο στο Σούντγκρεν. Ανάλογα τι χαφ έχω. Θα ξέρει τα χαφ σου. Τι είναι, για πέσει. Είναι ο Μπα, ο οποίο μάλλον αρέσει. Α, μπαμπά, ναι. Αρέσει ο κόβει μόνο, ναι. Ναι, τον θέλει. Θέλει να το δουλέψει. Είναι ο άλλο είναι. Ο άλλο είναι ο Ματίγια. Ο Ματίγια είναι να πάει στην καλό τεχνών. Ζωγράφο, ε. Ναι, να πάει ζωγραφή στη μύτη του που είναι με τσουλήθρα. Έλα, μωρέ, να πάει καλή κοιμητούλα. Και δύο βυζάκια να πούμε από ελάφια και δύο κέρατα. Τι Ματίγια, χάφ είναι για τον Άριο Ματίγια, ρε. Άντε να πετάξω στο θερμαϊκό πάντω στον πάλι και ήρθε τη χύτρα στο κεφάλι. Ο Ματίγια είναι ο πιο δυστυχισμένο άνθρωπο του κόσμου. Ναι, γιατί του φύγει αυτό, θα μου πει. Μετά την μεταγραφή του Σιωπή, ναι, ακριβώ. Ναι. Έχασε τον. Πώ πάνε χιώτε 2-2, ναι, έχασε, ναι, το έτερο νήμιση. Γιατί ο Σάσα κακό είναι εκεί. Ναι, αλλά δεν είναι. Ο Σάσα κάνει, μπορεί να κάνει πιο πολλά από τον Σιωπή. Αλλά δεν αλλά... έχει τα τρεξίματα του Σιωπή για να μπορεί να ελευθερώνεται έχει ο Ματίγια. Τον Μπάκε, τον Ματίγια, χαφ. Ναι. Άλλο χαφ ποιον έχει. Έκαναν άλλονα. Δεν έχει, μετά έχει θέμα το Άρης. Εκεί άφησε την ομάδα γυμνή. Πώς θα έχει, εδώ εσείς που έχετε, ναι, λεφτά δεν έχετε χαφ, θα έχει ο Άρης χαφ. Εγώ έχω πολλούς, αλλά δεν έχω αυτό που ψάχνω εν τέλει πάλι. Πήρα τον Εσίτη εκεί και καλά έψαχναν ένα εξάρι. Αυτό Εσίτη, δεν πρόκειται να παίξει στην Ελλάδα. Ο Εσίτη στο δεκάλεπτο σκάλει δύο πέναλτι. Δεν πρόκειται να παίξει, δεν θέλω αυτό το χαφ. Δεν μου χρειάζεται κιόλα αυτό ο χαφ. Πάρ τον Κολόκα από πάνω από τον Ανδρώνη, ναι, βάλτε στον Μπάο χαφ και λιγότερα πέναλτι. Πάρτι κάνουμε, λέει ο Κωστή. Μετά τον Βιερίνια και τον Λιμιό, τον Νίγκασον, τον Γιανούλη, έπιασε και τον Καντουρί. Θα ανεβάσει, λέει, απόδοση. Έτσι λέει εδώ τώρα ο Μίλτο. Τι έγινε, βιαστήκατε να κάνετε τον Νίγκα στο center back. Πάρτε το στον Τούμπα να πούμε. Καλά σε... δεν τον βλέπεις ο Νίκας σου. Ναι. Άσε τώρα τα χαζά τώρα, χωρίς πλάκα. Γιανούλης, πάμε έναν-έναν, Γιανούλης. Πεχτάρα. Πεχτάρα μπροστά πίσω. Εξαιρετικός και πίσω. Τι εξαιρετικός. Τι έχει, τρώει τρύπες, επειδή έφαγε το πέναντι με τον... Βράζει τον πέναντι. Εκτεθειμένο τον άφησε ο Μπίσεσβα. Ναι. Εκτεθειμένο τον άφησε ο Μπίσεσβα. Λιμιός, τι θέλει Λιμιός. Δεν είναι καλός ο Λιμιός. Λιμιός, τι κάνει. Γυρίζει πίσω, τρέχει μπροστά, ανέβασε τα νούμερα. Τα νούμερα, 20-21 χρονών του παιδί. Κι άλλο θα ανέβει. Ανεβαίνει. Ίγκασον, δεν σ' αρέσει ο Ίγκασον. Από το Βαρέλα δεν είναι καλύτερος, καλός είναι. Δεν ξέρω. Τι δεν αν ξέρεις. Δεν είναι καλύτερος, φίλε. Να το δω και σ' άλλα Μάσελο. Εντάξει, επειδή κάνανε οι άλλοι σέντρες από πάνω. Ναι, και αν άπαιζε ποτέ σε 90 λεπτά. Είναι και να το βάλει καλός... το κάνει. Δύο-τρεις τρίπλες όταν να πούμε. Ναι. Κοιτάξτε, ακούω να δεις. Είναι και πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο. Μα αναδώρος ο φίλος μας ο Ίγκασον. Που δεν το έχει ο Βαρέλα. Στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πάοκ ήταν καλός στα χαφ. Λέω Καντουρί ήταν καλός, να ξέρεις. Δεν ξέρω τι Καντουρί και Καντουρί. Γι' αυτό σου είπα δεν έπαιρνα βγει ο Καντουρί ο Καραϊσκάκη. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε συγκεκριμένα. Πες με ένα μάτς μετά το 60 που έπαιξε μπάλα ο Καντουρί. Όλα. Δεν παίζει. Τι ειστήρια έχεις. Πάω ξάδι. Θα γίνει, θα γίνει. Ναι. Τι δίνεις. Δίνουμε. Εμείς. Όλο το Μετρόπολης είναι συνολική κλήρωση από το πρωί. Και εσύ θα την κάνεις συγκλήρωση 4 παρατέτου μαζί με τον Γρηγόρη τον Κόκκινο. Δίνουμε εισιτήρια, 14 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ξάνθη. Στέλνετε ΑΜΗ3, κενό ΠΑΟΚ, κενό ονοματεπώνυμο. Τι να πάει να δει, ρε ΠΑΟΚ Ξάνθη άλλος. Πάει να δει πολύ καλό παιχνίδι. Τι γιατί... παιχνίδι να δει, το Βιερίνια. Το Βιερίνια να πάει να δει, ναι. Τον ΑΗ, τον πρωτοπόρο, τον Ταμπλούκο. Το βάλω σε αυτό το μάτς το Βιερίνια. Το βάλει. Στο Καρασιά για τον έβαλε. Να βρει ρυθμό. Γιατί αφού είχαμε το ρεπορτάζ. Τι ρεπορτάζ. Είχε πιάσει μου. Άφια πέρα. Γιατί αφήγε. Άφια πέρα. Καλά έκανε και τον προστάτεψε. Καλύπτουμε τώρα το Τζίπρα. Όχι, πάω και πρέπει εγώ να πέσω. Προστάτεψε. Α, σου πω εγώ. Σου πω εγώ. Μάτς με υψηλή ένταση ήταν. Τι ήτανε. Μάτς με υψηλή ένταση. Όχι, ήταν κανονικό μάτς. Ναι, αυτό λέω. Μάτς με υψηλή ένταση. Αυτό έτσι τα λέτε εσείς. Τα κανονικά μάτς. Αυτό τι θα έχει, χαμηλή ένταση. Ψηλή κι αυτό. Ψηλή. Ναι, άλλο η Τούμπα, άλλο το κανονικό. Δεν αφήνετε το παραμύθι, λέω εγώ. Γέλιο. Σάτερα, ευτράπελα και live μουσική. Όλα στην νέα μουσικοθεατρική παράσταση Πρεμιέρα Live σε σκηνοθεσία Δημήτρη Βασιλιάδη. Και κείμενο Γιώργο Οικονομίδη, 18 ηθοποιοί και τραγουδιστές, παρέα με ζωντανή ορχήστρα. Η παράσταση αυτή παίζεται μόνο στο Βεργίνα Θέατρο. Από την Παρασκευή, αυτή είναι εδώ, Παρασκευή και Σάββατο, μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, όλοι στα ψώνια μας. Κατεβάστε την πρωτοποριακή Μασούτης Scan & Shop και κάντε τα ψώνια σας πιο εύκολα και πιο γρήγορα από ποτέ. Με την εφαρμογή Scan & Shop διαλέγεις ανάμεσα σε πάνω από 8.000 προϊόντα, προσφορές και προϊόντα με κουπόνια. Σκανάρεις αυτά που θες από το φυλάδιο Μασούτης, τα βάζεις στο καλάθι σου και τα παραλαμβάνεις δωρεάν όπου εσύ επιθυμείς, φρέσκα πάντοτε, διαλεχτά και τακτοποιημένα. Πληρώνεις online ή κατά την παράδοση με μετρητά ή κάρτα. Κερδίζεις και διπλάσιους πόντους στη Mass Card σου. Τώρα λοιπόν με το Scan & Shop, το να ψωνίζεις εύκολα και γρήγορα είναι στο χέρι σου. Scan & Shop από το Μασούτη για μας, Κωνσταντίνε. Άιντε, ούτε καν χρειάζεται να πας, ούτε τίποτα. Τα καθαρίζεις όλα μέσω επιλογών από το ίντερνετ. Λοιπόν, πάμε λίγο 4-4 λέει θα κάνουμε τα Αριανά. Εδώ έχουν τρελαθεί που τους είπες 5 βαθμούς θα πάρουνε. Με ποιο θα κάνουνε 4-4. Καλά, 4-4 δύσκολα. Με ποιο θα κάνετε, ναι, 4-4, ρε. Ναι. Με το Ματίγια που είναι πεσμένος. Με ποιον, χωρίς σέντερφορ. Καλή ομάδα έχει ο Άρης. Πώς δεν έχει, μια χαρά. Ο Άρης έχει καλή ομάδα.
δεν έχει center for. Χρόνια δεν υπάρχει center for. Τώρα δεν έχει και τερματοφύλακα. Δεν έχει. Άμα έχει. Τσιλιγκύριζε, αρέσει να δει. Τι τσιλιγκύριζε, φίλε, τσιλιγκύριζε. Θα μάθει. Θα πιστέψει ο Κουέστα τώρα. Μπορεί σε 2-3 χρόνια. Τα δύσκολα πέρασαν τώρα για τα άλλα. Αν και έχει τώρα 4 μάτς κολλητά. Σονάρι πε, δεν παίζει στην επανομή. Τσιλιγκύριζε. Δεκτό, δεκτό. Λοιπόν. Εντάξει, το παιδί μπορεί να γίνει για σύν. Καλημέρα από τη Βόνη. Χθες ήμασταν στο μπάσκετ. Χθες ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έδειξε ότι η ομάδα του έχει τρομερά βαριά φανέλα στο κομμάτι μπάσκετ, έτσι. Μην την αφήσετε πουθενά και κάνει καμιά λακκούβα η φανέλα. Πολύ βαριά φανέλα. Την άπλωσε μέσα στη Γερμανία, έβγαλε μεγάλο διπλό, κέρδισε την τρίτη της Ισπανίας της Σαραγώσας της προάλλες. Κέρδισε την πρίτη της τρίτη Ιταλίας της προάλλες. Εδώ θα αγοράσετε κανένα μάτς να σωθείτε. Δεν έχουμε τρελό πρόβλημα εδώ πέρα. Να ξέρεις, τα μάτς στο παλατάκι τα παίρνουμε και όλα πάνε σχετικά καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο πρωτοσέλιδα. Σωθήκατε δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ομάδα να κινδυνεύσει στο μπάσκετ εν τέλει. Φαίνεται ότι. Καλύτερη από τον Άρης. Ναι, ναι, είναι καλύτερη. Άρα, ο Άρης μπορεί να πέσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Άρης, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι ένα καλή πιο πάνω. Έχει τρεις Αμερικανούς που είναι πολύ καλοί. Οι Αμερικανοί. Ναι, είναι καλοί. Ποιος τους πληρώνει τους Αμερικανούς. Ο ΠΑΟΚ. Βρήκε λαβράκια φτηνά συμβόλαια. Τώρα τους βρήκε με κουβέντα. Τους πληρώσατε. Τους πληρώχνω. Όσο παίζουν και καλά σημαίνει ότι είναι πληρωμένοι. Τι πλήρωσε. Όσο παίζουν καλά. Πότε ήρθαν οι Αμερικανοί. Τον Αύγουστο. Και είναι πληρωμένοι. Πια να παίζουν τώρα που είναι Δεκέμβριο, αλλιώ θα φεύγανε. Να. Αυτοί ξέρει, δεν χαμπαριάζουν πολύ πολύ. Γι' αυτό ρωτάω. Λίγο μα καθυστερήσει κανένα 2-3 μέρε, σηκώνουν και φεύγουν. Καλά κάνουν. Βρήκε φτηνά συμβόλαια, καλού παίχτε. Φτάνει ρε με τον μπάσκετ, φτάνει. Γιατί φτάνει, εδώ διπλό έβγαζε στην Γερμανία. Πανηγύρισα τα παόκια, δεν το είδε χθε. Δεν το είδε στο μάτσο. Γιατί το έδικα στου παοξεί. Όλοι το είδαμε. Και εγώ το είδα και ο Καζαμπάκα. Φύγει από εδώ, ρε, πάμε λίγο πρωτοσέλιδα. Πάμε λίγο πρωτοσέλιδα γιατί έχουν ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ φαίνεται να βρίσκει προπονητή. Εκεί στέκονται. Ποιο είναι αυτό ο γορίλα. Ναι. Ρωσική αρκούδα, ο Σλούτσκι. Αυτός εδώ. Έρχεται ο 48χρονος Λεωνίδ Σλούτσκι. 48 χρονών. Αυτός φαίνεται για παραπάνω. Αυτός είναι σαν τον πατέρα μου μεγαλύτερο φαίνεται. Ναι. Είναι ο κύριος στόχος της ΑΕΚ, τον έχει κάνει πρόταση. Αυτή τα μούτρα Ρώσο προπονητή Βέρντε. Δεν το θυμάστε ο Σλούτσκι. Είναι αυτός που πάει μπροστά πίσω, σύντεσε καμόσχας που είναι μπρος πίσω που κρυώνει και κάνει έτσι συνέχεια. Ήταν στην Ολλανδία συμφύτεσαι. Αυτός βιώσανε. Αυτός βιώσανε το 40 ρε. Σε νεαρή ηλικία το μοιάζει λίγο, δεν είναι πιο εντάξει, ναι. Ζήτησε προθεσμία για να απαντήσει. Είναι άμεσα διαθέσιμος, δούλευε, συμφύτεσαι. Είναι έμπειρος προπονητής όμως, ναι, κατά ναι, ψέματα. Ναι. Τσέσεκα Μόσχας, Εθνική Ρωσίας έχει κάτσει. Για έμφραγμα είναι. Για έμφραγμα, δεν σ' αρέσει. Έτοιμο, έτοιμο. Τον έφαγε. Δεν σου κάνει κλικ δηλαδή με τη μία. Αυτά τα μούτρα. Ναι. Τι θα τον κάνω. Σλούτσκι. Ρώσος. Καταρχήν αυτό είναι κλεισέ οι εταιρείε του. Πού το ξέρει, Κωνσταντίνο. Φαίνεται, τον βλέπει. Φαίνεται, είναι κλεισμένο. Δεν τον σημάτισε, παιδιά. Έχει ένα χτύπημα μικρό από κάτω. Το βασικό θέμα είναι ο προπονητή ΑΕΚ. Ποιο προπονητή ΑΕΚ, αυτό ο τορναδόρο τώρα πλάκα με κάτι. Αυτό είναι, είναι μούτρα αυτά τώρα με τα κιλά και τα μούτρα αυτά τώρα προπονητή. Ο προπονητή. Ναι, ναι, ναι. Ο καθηγητή. Στεγνό πρέπει να είναι. Ο καθηγητή, ο προπονητή, ο διευθύνων σύμβουλο. Δηλαδή χοντρό. Πάει ένα κομμάτι, είναι χοντρό. Ναι. Είμαι ρατσιστής με τους χοντρούς. Το κατάλαβα. Χαίρομαι πολύ. Το κατάλαβα. Είναι κακομούτσινος. Ναι, αλλά οι χοντρούλες, οι αφατούλες αρέσουν όμως. Είσαι τρελός, ρε. Α, δεν σ' αρέσουν. Άρα θες στεγνή. Έχεις τρελαθεί, ρε. Χοντρή γυναίκα, ρε. Όχι χοντρή, λίγο ευστροφή. Φύγε ρε από εδώ πέρα. Όχι, εντάξει. Ωραία, δεν σ' αρέσει ο Σλούτσι. Είσαι ρέο, είμαι εγώ, ρε. Ξέρω εγώ τώρα. Είσαι ρέο. Είσαι ρέο, είναι σαβουρό. Μπιπ. Είσαι ρέο, είμαι εγώ, ρε. Έχεις τρελαθεί, ρε. Τις χοντρές. Είναι καταρχήν, κοίτα ένα κεφάλι που έχει. Σαν ρωσική αρκούδα. Αυτό είναι. Θες να το δεις στο καφενείο του Περκεμέ, 9 η ώρα το πρωί, απίνει τσίπουρο. Φύγει από εδώ πέρα ρε, τα μούτρα αυτά για προπονητή είναι. Για να δούμε θα τον πάρει. Πάντως του συζήτησε από την ΑΕΚ και είπε μάλλον ο Νίβιτς, περιμένετε να δω. Ποιο Νίβιτς μωρέ τώρα. Ο Νίβιτς ήταν παιχταράς μεγάλος. Ναι, μεγάλος παιχταράς. Από εκεί και πέρα είναι σε. Νάτος. Νάτος πάλι. Για να το δω. Sport Day. Από Ρωσία με αγάπη ο Λεωνίδης Σλούτσκι, ο εκλεκτός του Νίβιτς για τον Πάπα. 48 χρονών, ρε. Ναι. Αυτό πιο μεγάλο στο 40 είναι. Δεν ξέρω 48 χρόνο είναι αυτό. Ναι. Πρώτο θέμα και για τη Sport Day. Ναι. Η οποία έχει στα πλάγια καταγγελία για ΠΑΟΚ και Ξάνθη Ολυμπιακό. Απάντηση του ΠΑΟΚ βρίσκονται σε πανικό. Σε λίγο θα μα πούν να αναβάλουμε για τα Χριστούγεννα. Έχει αυτό το ξεκάθαρο. Έχω αειδιάσει με τον Ολυμπιακό. Ναι, είπαμε. Ναι, έχουμε, και, πες μας, και οι ίδιοι Ολυμπιακοί έχουν. Πες μας και εσύ τώρα. Τι να σε πω. Ας πούμε, αν είναι ηθικό αυτό που κάνατε με την Ξάνθη. Για το Σαλέλε, ναι, για το Σαλέ. Καλό θα ήταν να μην το κάνω, αλλά φίλε, ο ανυψιό, δηλαδή κάτσε τώρα. Εγώ είμαι μαζί σου. Δεν είναι ηθικό. Αλλά μπορώ εγώ να ελέγξω τι θα κάνει στη ζωή του ο ανυψιό μου. Πόσα εκατομμύρια το πήρε ο ανυψιό. Έχει λεφτά ο ανυψιό, δεν είναι. Τι δουλειά κάνει. Έχει επιχειρήσει κι αυτό. Κι αυτό. Ναι. Δηλαδή, σαν να μου λε εγώ τώρα το Χριστάκο το δικό μου, να του λέω μην παίζει πόκερ, α πούμε. Ποιο είναι ο Χριστάκο. Ο ανυψιό μου, ένα. Άσε μπορώ να ελέξω εγώ, μπορώ να ελέξω τη ζωή του ανυψιού μου. Δηλαδή, έλα ρε Κωνσταντίνε. Δεν μπορεί. Του γιου μα και τη κόρη μα δεν μπορούμε να ελέξουμε. Θα ελέξουμε τη ζωή, τι θα κάνει ο ανυψιό. Σε παρακαλώ τώρα. Κάτσε ρε, περίμενε. Ναι, τι ναι. Δουλειά κάνει εδώ του Σαβίδιο.
Επιχειρηματίας είναι. Τι επιχείρηση έχει? Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Εσύ ξέρεις? Όχι, εγώ λέω. Όχι, ότι μόνο να ρωτάς, ξέρεις. Πόσα λεφτά το πήρε το σαλέ? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Εσύ ξέρεις. Πες εσύ. Όχι, εσύ πες. Δεν ξέρεις. Όχι, πες εσύ. Δεν ξέρεις. Το ρεπορτάζ είναι λιπέστατο εδώ. Βλέπω υπάρχουν κενά στο ρεπορτάζ. Βάζουμε μια ανωτελεία στο ρεπορτάζ. Ξέρω, δεν ξέρω, ξέρω. Γιατί ζορίζεσαι λίγο, βλέπω. Και εσύ, και εσύ. Εγώ τι να ζορίζω. Εσύ ζορίζεσαι. Τώρα θα ζοριστεί πιο πολύ όμω. Διότι αν είναι ο Αντωνιάδη. Δεν ξέρω αν είναι ο φίλο μα. Το μικρό. Δημήτρη. Όχι. Δεν είναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Αντωνιάδη Δημήτρη, ακόμα είμαστε ζωντανοί. Τα κουρέλια χορεύουν ακόμα. 13-11 χάνουμε. Χάνουμε, ναι, αλλά τα κουρέλια ακόμα χορεύουν. Έχουμε φτάσει προτελευταία μέρα και ακόμα φαντάζομαι δεν παράγουμε. Φαντάζομαι ότι και οι δύο θα βγάλουμε σήμερα και θα χάσουμε σήμερα. Λες, ναι, ναι, έτσι νομίζω. Αλλά βγάλουμε εμεί και δεν βγάλει ο άλλο, ο Αρκούδο. Ο Σλούτσκι του Μετρόπολη, έτσι σαν τα Αρκούδα, σαν το Ζαϊρή. Τι γλουγλουγλου, ρε φίλε. Εντάξει, να κάνουμε. Λοιπόν, Αντωνιάδη Δημήτρη. Τι είναι? Τι δουλειά κάνει εσύ του σαν βίντεο? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μην με κουράζει. Πόσα λεφτά το πήρε το σαλέ? Πάλι δεν ξέρω. Πολλά. Πολλά λεφτά. Πολλά. Ωρα, εντάξει. Ναι, γιατί μπορεί να έχει λεφτά πολλά κι αυτό. Καλά έκανε και τον πήρε. Καλά έκανε και τον πήρε. Αυτό σου λέω. Αφού δεν το ήθελε ο Ζουμενίδη. Ναι, δεν το ήθελε ο Ζουμενίδη. Ο Ζουμενίδη. Λοιπόν, θα με πει τώρα Αντωνιάδη Δημήτρη. Για να πάω στο διαγωνισμό. Έχει ένα κεφάλι τετράγωνο, δεν χωρούσε το κράνο στο στρατό να βάλει το κεφάλι μέσα. Βάζει κράνο για το μηχανάκι. Η μύτη του, πού να χωρέσει το κράνο? Δεν χωράει το κράνο στο μηχανάκι. Η, ναι. Η μύτη του είναι σαν αυτά τα που βάζουν τα πουλιά φωλιά, να πούμε. Α, ναι. Από κάτω κούρβα κάνει. Κούρβα κάνει. Κάνει την κούρβα. Κάνει καμπούρι. Καμπύλη. Και καμπούρι. Καμπούρι. Πάει, δεν βγαίνει. Σήμερα χάσαμε τώρα. Περίμενε. Πού να βγει ο άνθρωπο, άμα λε. Λέει κεφάλι τετράγωνο. Δεν βλέπετε. Καμπούρι. Καμπούρι. Έχει προβλήματα στη μέση, κάνει φυσιοθεραπείες. Κάτσε να σε πω. Ζει ο άνθρωπος, κάτσε. Είναι ζωντανός ή δεν το λέω. Τα τρία στο στρατό και από πλατυποδία. Μάλιστα. Γιατί μου φέρνει το ποντιακό. Εγώ, άμα ακούσω ποντιακό, βλέπω κουσούρι. Εγώ λέω ότι είναι ένας άντρακλας. Παλίκας. Ένα... Αντωνιάδης και άντρακλας. Ένα 90. Έχεις δει καν Αντωνιάδη ένα 90. Έχω το ασημάκι μου εκεί στην Κατερίνη. Εκτός από του Παναθηναϊκού τον Αντωνιάδη. Έτσι λέω είναι. Κοτσονάτος, 1,87, ναι. Κυμπάρης, άντρακλας και ρούκλες, κάνει χειρανακτική εργασία, έχει δύο αυτοκίνητα, ένα για να κάνει τις τσάρκες του και ένα αγροτικό. Λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Για να τα πω εγώ. Εσύ τώρα τι είμαι, εσύ τον τέλειωσες, τον πέθανε στον άνθρωπο. Πόντιος, έχει πάρει την Πόντια. Η Πόντια έχει μπαμπά που έχει επιχείρηση. Τον χώσανε ισόγα προς την επιχείρηση. Πάνω μένει πεθερά, κάτω μένει αυτός. Συμφωνούμε ότι είναι ΠΑΟΚ. 100%. Τουλάχιστον συμφωνήσαμε. Φτάνει ρε, μας πρίξατε. Δεν είσαι εσύ. Φτάνει ρε, Φεμπάουκ ρε. Δεν είσαι εσύ αυτός Αντωνιάδης. Άλλον ψάχνουμε. Λοιπόν, Αντωνιάδης Δημήτρης. Άσπρο αμάξι έχει. Άσπρο, ναι. Το αγροτικό. Το άλλο, το καλό είναι ασημένιο. Χωρίς ζάντα, σαν του Βαραγιάννη. Καλά, ρε Βαραγιάννη. Με καπάκια, με καπάκια, ναι. Ρε Βαραγιάννη, τόσα λεφτά έχεις. Ο πατέρας σου ήταν δυνατός. Δεν είναι μερακλής, ρε. Πήρες BMW Compact. Ναι. Και το έχεις με τα σάκια, ρε. Δεν είναι μερακλής. Πέρασε δεν... μερακλής για να κάνει. Βρεμέδωσε 4 κουστούμια τζιτζιλόνια. Ναι. Ξέρει να αντιθεί, να κάνει, να αλλάζει, να κάνει. Θέλει να προσέξει. Διακόσμηση στο σπίτι, πολύ ωραίο, στα έπιπλα, ωραία τα αυτά. Ρε, έχεις μπεμβέ με τάσια, ρε. Ναι. Χωρίς ζάντα αλουμινίου, ρε. Όχο, ρε, πασκαλά, ρε, να πούμε. Σε έβαλε στην blacklist και σένα. Λοιπόν. Βρε το βαράγια. Ρε, τάση στα μάτια. Ρε, μπεμβέ με τάση, ρε. Αντωνιάδη Δημήτρη, έχει 30 λεπτάκια από και 22 που ξεκινήσαμε μέχρι και 52 να επικοινωνείς μαζί μας εάν θέλεις να κλειδώσει συμμετοχή. Πλάκα έχει να πονάει η μέση του. Πού να βγει, αφού τον είπες μόνο με συγκάσα δεν τον έβαλες τον άνθρωπο. Τι, καμπούρι τον είπες, τον πονάει η μέση. Μύτη γαμψή. Δεν βλέπει, δεν κάτι. Βλέπει, α, βλέπει. Το κεφάλι τετράγωνο, λοιπόν. Γουρλωμάτης. Και γυρνάτε εσείς ρε. Δεν τρέπεσε λιγάκι ρε. Γουρλωμάτης. Δεν κανένα σόι με τον δικό μας. Γουρλωμάτης και χειροδύναμος. Και χειροδύναμος σίγουρα. Σίγουρα χειροδύναμος. Πόντιος και μη χειροδύναμος. Ναι, 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 ναι. Σπάνια να βρεις. Λοιπόν, ναι. Είπαμε μέχρι και 52. Ναι, ναι, ναι. Δημητριάδης Constructions. Μισό αιώνα εγγύηση ανακαινής τα σπιτάκια σας. Θα κάνει κουκλιά. Τι κουκλιά, εμείς το φτιάξαμε και μετά ήρθε. Τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε τον διάγνωστο. Τι να τον κάνω τώρα, τον Δημητριάδη. Ρε Δημητριάδη, κάνε τετράμινο, πεντάμινο πιο πίσω. Δεν μπορούσα να την πάω και δουλειά. Εγώ πέρσι έκανα ανακαινήσεις. Ρε Δημητριάδη μου, γλυκέ να πούμε. Λοιπόν, εμείς ψάχνουμε Αντωνιάδη Δημήτρη. Πάμε σαν πρωτοσέλιδα. Φτάνει, ρε. Όχι, όχι, πρωτοσέλιδα. Με τα μούτρα του προπονητή τη ΑΚ, τα αντιερωτικά να πούμε. Μη με αυτό το σλουσκι. Θα νομίζει ο Ολυμπιακός ότι επειδή είναι Ρώσος είναι φίλος του Ιβάν και θα ζητήσουμε μετά και τις μετοχές. Αυτοί βλέπουν καλό. Φαντάσματα, έτσι. Καλό. Βλέπουν φαντάσματα εντελώς. Εντάξει. Αυτοί λοιπόν, γίνανε ρόμπες μπροστά στον κόκαλη ξεκούμποτες. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και είναι κρίμα. Θα βλέπει ο κόκαλης με το πουρο του εκεί στην Εκάλη και θα λέει Ράσταβατς. Καλός. Αστέρα Τρίπολης. Καλός προπονητής. Σ' αρέσει, ε. Εντάξει, ο Ράσταβατς. Καλός προπονητής είναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε
Είναι καλός προπονητής. Αφήνουμε Sport Day. Ναι. Πάμε στη live, η οποία έχει βασικό θέμα το Γιαννακόπουλο. Τι έκανε ο Γιαννακόπουλος? Πέταξε το γάνι στο Ολυμπιακό μιλώντας για φως κόντρα στο σκοτάδι, χαοτική διαφορά. Μίλησε για. Παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τώρα αυτές τις μέρες σε Ευρωλίγκα. Θα τον διαλύσει ο Γιαννακόπουλος. Με υπογραφή όσο 2023 ο Κουρμπέλης. Πώς το κρίνεις? Ο Κουρμπέλης σε ένα Παναθηναϊκό πρωταγωνιστή δεν θα είχε θέση. Τώρα όμως είναι αρχηγός. Τώρα όμως αυτό το Παναθηναϊκό μπορεί να είναι αρχηγός. Είναι ένας Παναθηναϊκός μικρός. Ναι. Παναθηναϊκός ο οποίος δεν μπορεί να ζητήσει πολλά το πρωτάθλημα, όχι μικρός, μέχρι Ευρώπη να πάει δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός έναντι της Ξάνθης, το Ατρομή του δεν έχει καμία διαφορά. Ναι. Και του Άρη. Και του Άρη. Σαφώς. Δεν έχει καμία διαφορά. Του βάλω Άρης 4. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τι λέτε από τώρα, ότι ο Άρης είναι μικρότερο μέγεθος από τον Παναθηναϊκό? Δεν είναι ο Παναθηναϊκός της προηγούμενης 20 ετίας. Ο Άρης είναι μεγαλύτερο μέγεθος στον αγωνιστικό χώρο από τον Παναθηναϊκό. Τελείως. Δεκτό. Λίγο, λίγο. Αγωνιστικά μιλάω. Λίγο. Ναι, αγωνιστικά. Τον Παναθηναϊκό το σώζει ότι έχει καλό προπονητή. Δηλαδή, ναι, δηλαδή αν πήγε ένας προπονητής μάπα στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός θα κινδύνευε με υποβιβασμό φουλ. Υπέρβαση με Σλούτσκι. Απαντάει αύριο, λέει. Εξαιρετικό κλίμα χθες στην Ολλανδία που πήγε ο Ίβιτς να τον δει. Τόσο τορναδόρος. Ναι, αυτός εδώ. 48χρονος Ρώσος τεχνικός με σπουδαίο βιογραφικό πάντως. Ναι, 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 ναι. ΤΣΣΚΑ Μόσχα, Champions League χρόνια. Εθνική Ρωσία, δεν είναι. Εγώ Ρώσο. Φύτεσε τώρα στην Ολλανδία. Εγώ Ρώσο παίκτη, Ρώσο προπονητή δεν θα έπαιρνα. Δεν θα έπαιρνες, ναι. Ρώσο θα έπαιρνα μόνο άμα ήθελα να καθαρίσω κανέναν. Θα του δίνα 1000 ευρώ από φάτονα, γιατί εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ, ναι. Τέτοιο Ρώσο θα έπαιρνε. Έχει ένα μικρό χτύπημα πάλι πάνω η live για τα γνωστά του Ολυμπιακού. Φτάνει, ρε, ξέφτησε, ρε. Φτάνει το λαϊκισμό του Ολυμπιακού. Αύριο δεν θα υπάρχει τίποτα. Φτάνει ο λαϊκισμός και το άλοθη του Ολυμπιακού, μωρέ. Αυτά τα άλοθη ψάχνετε. Δηλαδή, άμα χάσετε το πρωτάθλημα, θα πείτε ότι ο ΠΑΟΚ έχει την Ξάνθη. Τι θα πείτε στο λαό σας, ρε. Εσείς του Ολυμπιακού. Είσαι οπαδός του Ολυμπιακού. Μα ακούς τώρα εμένα. Καλημέρα στους φίλους του Ολυμπιακού. Και ακούς τώρα εσύ. Λες ότι το πρωτάθλημα το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Πολύ πιθανόν. Ναι. Ωραία. Και λες τώρα εσύ στο καφενείο, στη δουλειά με ένα φίλο σου. Γιατί χάσαμε το πρωτάθλημα? Θα πεις ότι ο ΠΑΟΚ είχε κολοτριβάδα με την ΑΕΚ, ρε, με την Ξάνθη, ρε. Τι θα πεις τώρα, δηλαδή, ότι ο ΠΑΟΚ είχε. Ωραία. Εγώ σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι φίλος με την Ξάνθη. Ωραία. Και αυτό το κάνει και. Αυτό σε καθιστά εσένα δικαιολογία και άλοθη. Και επειδή έχει ξένους διαιτητές ότι έχεις το πρωτάθλημα, χάνεις το πρωτάθλημα αν το χάσεις, γιατί είσαι το Μασούρα Εξτρέμ. Το Μπουχαλάκι χαφ, τον Ομάρ δεξιμπακ και το Σεμέδο τραυματία στα στόπερ. Και δεν έχει εύκολο γκολ. Και αυτό το χάσει. Και το Σεπτέμβριο πήρε 32, πήρε τον Μπενζιάδα Νικό. Τι να πω εγώ. Ναι. Σταματάμε εδώ. Τελειώσαμε. Στη θέση του Αντιφορτούνη. Τι να σε πω, ρε Γαβρε. Όταν πήρε 32 το Σεπτέμβριο και μπήκε με μαγιά σου και λέγαμε: Οκ, okay, μάγκα Ολυμπιακό, αλλά εκεί δεν πήρε παίχτη. Και θυμάσαι, το τονίζαμε και τη μέρα. Με ρωτά, σε βλέπω ανακουφισμένο, μου λε. Λέω: Φυσικά είμαι ανακουφισμένο, γιατί περιμένουμε τα 32 να φέρει δύο παιχταράδε και να ξεφύγει ο Ολυμπιακό. Και έφερε ένα παιχταρά ο οποίο είναι 35 χρονών. Τον είχε φέτο Βαλμπουένα ήδη, τον είχε πάρει. Ναι, εκεί είναι, ναι. 35 ετών το παιδί. Εδώ και τώρα, ναι, να ξεκαθαρίσει άμεσα, λέει, το θέμα σχέσεων ΠΑΟΚ Ξάνθη ζητάει Ολυμπιακός, είναι το θέμα του Φωτός. Έτσι. Τι αυτό... να ξεχωρίσει, ρε. Τις μετοχές τις έχει να πούμε ο Πανόπουλος. Φίλε, πολύ σύντομα θα τελειώσει η ιστορία. Γιατί πρέπει να πάει στην Επιτροπή Επαγγελματικών. Εγώ νομίζω ότι λαϊκίζουν. Ελαϊκίζουν. Γιατί εντάξει. Οι νομικοί τους θα τους έχουν πει ότι ξέρετε κάτι. Μπορεί να μην είναι ηθικό το κομμάτι. Εντάξει. Είναι όμως νόμιμο. Ακριβώς. Άκουσε, είπε ο Τριανταφυλόπουλος χθες εδώ. Δεν το κουστάρω τον Τριανταφυλόπουλο. Δεν το κουστάρεις, αλλά είναι αλήθεια. Ήθελε να σηκώσει σκόνη, ήθελε να κάνει την περασπισμό για όλα αυτά που συμβαίνουν, για να αλλάξει λίγο το θέμα. Δεν χρειάζεται να μας τα πει τώρα ο Klein Mind. Άμεση δράση, λέει, φουντώνει το σκάνδαλο, λέει, πάω Ξάνθη. Καταγγελία κατά πέτσα τον Ολυμπιακό, λέει ο κόκκινος πρωταρτής. Που... Όχι, δεν το κουστάρω, τον αντιπαθώ κιόλα στον Τριανταφυλόπουλο. Δεν τον πάω μία. Δεν τον πας. Δεν το κουστάρω. Είναι θέμα άλλη εκπομπή. Παναθηναϊκός, όπως ξέρουμε, έχουμε την πράσινη, είπαμε, ετοιμάζονται εκεί για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Στην ώρα επαφή και πρόταση με Σλούτσκι που είναι το βασικό θέμα. Εντάξει, δεν πουλάει με αυτή τη μούρη τώρα. Εθνική Ρωσία, 7 πρωταθλήματα, 7 κούπες με ΤΣΣΚΑ Μόσχα. Ρώσο προπονητή δεν θα έπαιρνα στην ομάδα μου. Ούτε κι εγώ. Ρώσο, αυτό για. Σέβομαι την καριέρα του, την πορεία του. Κι εγώ τη σέβομαι. Ναι, αλλά δεν θα τον ήθελα στον ΠΑΟ. Ούτε Ρώσο παίκτη θα έπαιρνα. Ρώσο, Ρώσο. Έχουν άλλη νοοτροπία κουλτούρα. Αυτό θα αργήσει πολύ εδώ να προσαρμοστεί. Αυτοί θέλουν τώρα, θα δει τον ήλιο αυτό. Αυτό το έχει να πάει με γυναίκα 2-3 χρόνια. Αυτό δεν το θα βρει κανένα. Αν ανοίξει ο καιρό, θα δει στο μοναστηράκι καμιά γκόμενα να του βγουν τα μάτια έξω τώρα. Λοιπόν, τι λέει Μέτροσπορο. Μέτροσπορο. Μητσοτάκη για τη συνάντηση με τον Ερντογάν καταγράφησαν οι εκατέρωθεν διαφωνίε. Τι Ερντογάν, τι λέει. Έχω και πολιτικό θέμα. Είχαμε συνάντηση. Δεξιοί είμαστε εδώ εμεί. Δεν ξέρω τι είμαστε. Γιατί είμαστε δεξιοί. Παλικάρι ο ΠΑΟΚ λέει στη Βόνη. Έχει καλό χτύπημα σήμερα με Μαργαρίτη στο τέλο μπροστά σε 300 φίλου του. Α, τώρα που διάβασαν οι ΠΑΟΞίδε στην εφημερίδα. Το είδανε πολύ. Εγώ είδα χθε. Στα social media έγινε χαμός. Μόλις το Άργο τη φέρει κάτι σε 6 το απόγευμα. Το ευχαριστώ του Περόνε. Ο Περόνε σταματά το ποδόσφαιρο. Αύριο νομίζω θα. Την Κυριακή θα το σταματήσει από μένα ο Περόνε.
Έχει κάνει καφετή βρακάκι τώρα ο Περόνε. Θα σε βάλει κανένα γκολ. Όχι ένα, χατρίκ θα σε βάλει. Εγώ θα παίξω Περόνε χατρίκ. Κυριακή, δόξα, τι έχουμε, νικητή. Ζαΐρης! Μη γρήγορα, γρήγορα. Ζαΐρης! Γλουγλουγλου. Πολύ γρήγορα λέει ο άλλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον παλίκαρο, τον τετραπαλίκαρο, τον Δημήτρη τον Αντωνιάδη. Μίτσο, καλημέρα. Δημήτρη! Ναι, ναι, ναι. Δημήτρη! Ζαβός είναι ο νικητής. Ο νικητής είναι Ζαβός. Καλά τον είπα εγώ. Αντωνιάδης! Καλημέρα. Έλα ρε αγόρι μου. Έλα ρε ψυχούλα. Με γιώσατε, τι κάνετε. Έλα ρε ψυχούλα μου. Έλα σε ψάχνουμε τώρα. Έχεις ανοιχτές τηλεοράσεις εδώ. Ο Ραπτόπουλος ξεφώνιζε. Τι κάνεις, πώς είσαι καταρχάς. Καλά, καλά εσείς. Καλημέρα παιδιά. Πού σε βρίσκουμε. Για την ώρα στο σπίτι. Στο σπίτι. Μας άκουγες ή στο ψιθύρισαν. Όχι, όχι, το άκουγα. Άκουσες αυτά που σου είπε ο Κωνσταντίνος. Δεν άκουσα, για να τα ξαναπεί λίγο να το βρίσω. Βρίσω, άπρα, βρίσω προκαταβολικά. Δεν άκουσα όμως, δεν άκουσα, πρέπει να ακούσω πρώτα. Είπε, έχεις μύτη γαμψή. Είσαι γαμψομύτη, ρε. Λάθος κάνεις όλα. Τι λάθος, είσαι καμπούρης. Δεν είναι ούτε καν πόντιος, λέει. Να σου πω κάτι, θα μείνω. Αν δεν είσαι πόντιος, θα αποσύρω όλα. Δεν είμαι πόντιος, όχι. Τελείως, διέγραψέ τα. Τα διέγραψέ τα, πάμε. Είσαι φυσιολογικότατος. Δεν μου λες, γιατί έχεις θέματα με τους ποντίους, δηλαδή δεν κατάλαβα. Όχι, κανένα πρόβλημα. Απλά επειδή δεν μου έλεγε λόγω του επιθέτου ότι είμαι πόντιος γι' αυτό. Δημήτρη, τι ομάδα είσαι, να δούμε αν πετύχαμε τουλάχιστον την ομάδα. Τι έγινε, τούτη άκουσα για την ομάδα. Δημήτρη! Έλα, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Έλα, ρε γόρι μου, έλα. Τι ομάδα είσαι, λέω. Άρης είμαι. Αργανάρα είσαι, έτσι. Χάσαμε και αυτό. Γιατί φούρε Κωνσταντίνε, δεν έχει το καημό. Από γενεσιμιού. Αργανά και από κούνια, λέει ο φίλος. Βέβαια. Η κούνια σου κάνει τίτλο, είδε. Πάπου προς πάπου. Πουλάει τρέλα, δηλαδή η κούνια τίτλο. Μιτσάρα, πες μου λίγο, από ποια περιοχή ακούς. Ευκαρπία. Πα δηλαδή στα γηπεδάκια εκεί του Τζαπαύλου, έχει οικογένεια. Ωραία περιοχή. Γιατί είναι μια χαρά. Α, μια χαρά περιοχή, είναι μια χαρά. Μια χαρά περιοχή. Ανακαίνιση σπιτιού χρειάζεσαι ή θα το κάνεις σε κανένα θείο, θεία, φίλη, μαμά. Όχι, όχι, το χρειάζομαι, εγώ το χρειάζομαι. Όλο το σπίτι, έτσι. Φυσικά. Όλο φυσικά. Το σπίτι. Μιτσάρα μου, πάντα τέτοια, να ξέρεις ότι η μεγάλη κλήρωση, κλείδωσε η συμμετοχή σου. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα. Εδώ το απογευματάκι στο ραδιομέγαρο του Μετρόπολης. 6 ώρα πρέπει να είσαι εδώ, 6 παρά 10. Πρέπει να είμαι, αν δεν είμαι, τι γίνεται. Εάν δεν είσαι εδώ και θα ακούσει κάποιο το όνομά του, πρέπει να δηλώσει παρόν. Εάν δεν είσαι. Και κερδίσεις θα πάει στον επόμενο το δώρο. Θα έχουμε νέα κλήρωση. Οπότε πρέπει να είμαι εκεί. Πρέπει να είσαι εδώ, ναι, πρέπει να είσαι ναι, εδώ. Ναι, ωραία, τι ώρα μου είπες, τι ώρα να έρθω. 6 το αργότερο να είσαι εδώ. Έλα, 6 παρά 10 για να είσαι on time. Ωραία, 5.30 ώρα θα είμαι εκεί. Α, μπράβο, μ' αρέσεις. Να είσαι καλά, Δημήτρη, να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ, παιδιά. Και εσύ, και εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και με τον νικητή μας, 12-13, έτσι. Τα κουρέλια χορεύουν ακόμα, έτσι, τα κουρέλια. Λοιπόν, να κληρώσει έχουμε κάθε μέρα στο Ρίζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Συνεχίζει δυναμικά με καθημερινές κληρώσεις και βροχή μιλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα και έκτος συνέπεια στα 10%. Έτσι απλά, volton.gr, καλείτε στο 11300. Είναι ο χιονιάς μέσα στο στούντιο. Μπήκαμε μέσα για να φανταστείτε και ο Γιάννης ο Κοντομάνικος, έτσι το λέω. Όχι, ο φόρεσε το μπουφάν του, γιατί εδώ έχουμε θερμοκρασία μείον 2. Πραγματικά δεν είναι του Καζαμπάκα. 13 έντεκα. Και όπως καταλαβαίνετε σήμερα σηκώνουμε την κούπα και φέτος. Ναι. Εσύ έχεις μείον 2 Ζαΐρη, το οποίο έγινε μείον 1. Εμείς θα πάμε κατευθείαν στο μείον 35 θα πάμε. Κατευθείαν σφαίρα στον ακτικό κύκλο για να μην πουλάει τρέλα ο Ζαΐρης. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε σήμερα τον καλεσμένο. Έχουμε ένα τρελό τύπο εδώ, έτσι. Καλώς. Ένα πολύ ωραίο τύπο. Τρελός, για δες. Είναι βασικά ο αδερφός σου είναι κολλητάρι μου, φιλαράκι μου, αλλά και ο Χρυστάρας είναι φιλαράκι μου. Να καλησπέρισουμε, να καλωσορίσουμε τον Χρήστο τον Βασιλιάδη. Σας, καλημέρα σας. Καλώς τον Χρυστάρα. Τα παίξατε box με τον Κωστή έξω. Έξω, δόξα τω Θεώ. Μασάζ. Κάνατε sparring, τι κάνατε. Ό,τι γούστα. Πώς τον είδες τον Κωστή. Μια χαρά, μια χαρά. Σκληρός. Λοιπόν, σκληρός χαρακτηρίζει. Εσύ πώς τον χαρακτηρίζει εδώ. Άμα είμαι εγώ σκληρός, αυτός που θα πάει στο Βόρειο Πόλο, τι είναι. Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο σειρά και να πούμε, παιδιά, ότι εδώ έχουμε ένα φοβερό τύπο, ο οποίος θέλει να συνεχίσει την ιστορία που άνοιξε ο αδερφός του. Ακριβώς. Τον οποίο κάποια στιγμή θα τον έχουμε. Θα τον έχουμε σήμερα. Θα τον έχουμε, θα σε κάνουμε δε. Θα μας πει εμπειρίες. Θα μας πει και αυτός εμπειρίες. Λοιπόν, ωραίες εκπλήξεις. Μπαίνετε τώρα. Ναι. Χρήστος Βασιλιάδης, Facebook, ακτικός κύκλος. Χρήστος Βασιλιάδης, ακτικός κύκλος στο Facebook. Ναι, ναι. Θα βρουν εκεί πέρα διάφορα link που έχουμε αναρτήσει. Άπειρα είναι τα link. Μπαίνουν μέσα σε ένα από αυτά
και ψηφίζουν. Ψηφίστε, παιδιά, είναι για καλό σκοπό. Θα ακούσετε μετέπειτα. Τους λόγους αμέσως τώρα θα τους ακούσετε. Λοιπόν, Χρήστος Βασιλιάδης, αρκτικό κύκλο, παιδιά, μπαίνετε να στείλουμε το ελληνάκι μας, το δικό μας εδώ, το μπαλίκαρο, έτσι στο αρκτικό κύκλο. Γιατί θες να πας εκεί πάνω τώρα, Κωστή, θέλω και εσύ να κάνεις ερωτήσεις τώρα. Γιατί θες να πας εκεί στο Βόρειο Πολ, τι σου είπε ο αδερφός, ο τρελάρας, ο Βάκος. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ο αδερφός μου είναι πηγή έμπνευσης για όλο αυτό το εγχείρημα που πρόκειται να κάνω. Ναι. Να τον διασχίσουμε λοιπόν τον αρκτικό κύκλο. Πόσα χιλιόμετρα είναι? Είναι 330 χιλιόμετρα, θα πάμε βόρεια. Σουηδία προς βόρεια Νορβηγία. Πάνω στο Βόρειο Πόλο όλα αυτά. Βόρειο Πόλο, ναι, με θερμοκρασίες μείον 35. Μείον 15-20 έχει την ημέρα και μπορεί να φτάσουν και αυτούς. Μείον 35 το βράδυ. Το βράδυ. Σε σκηνές και στα χιόνια. Δεν σκηνές, έχει, ρε φέλε. Πώς θα κάνεις σκηνές 50 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0. Είσαι τρελός. Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε, έτσι. Είναι... Και πώς θα επιβιώσεις? Είναι το απόλυτο survivor επιβίωσης. Είναι ίσως το χειρότερο από όλα. Εκεί. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει ζώα. Δεν βλέπεις ζώα. Δεν βλέπεις τίποτα. Είσαι εσύ και τα σκυλιά, από ό,τι γνωρίζω. Ακριβώς. Είναι τι κινδύνους έχεις εκεί πέρα που θα πας? Δηλαδή, ναι. Κινδύνους πολλούς. Να κοιμηθείς σε σκηνή και να μην ξυπνήσεις. Ακριβώς. Ναι, είναι και αυτό μία άποψη. Θα πήγαινε σε σύρρε μπαγάσα. Γιατί να πάω, χωρίς λεφτά να πάω εκεί πέρα. Ναι, γιατί πας, ρε τρελέ, τώρα πάνω εκεί. Ακριβώς για την εμπειρία. Για την εμπειρία. Δεν έχω κάποιο κέρδος από όλο αυτό. Mm-hmm. Δεν κερδίζουμε κάποια χρήματα ή οτιδήποτε. Πάμε αποκλειστικά για την εμπειρία να διαδώσουμε. Να υψώσουμε τη γαλανόλευκη σημαία μας στον αρκτικό κύκλο. Δεν θα σε δώσει να φάσει γαλανόλευκη. Είναι ένα event το οποίο θα πάει μπροστά και τη χώρα μας, γιατί θα κινηματογραφηθεί από μεγάλα κανάλια όπως το National Geographic, το Discovery Channel και το Travel. Ναι. Και θέλουμε να το αφιερώσουμε τη νίκη μας, αν όλα πάνε καλά, μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου. Είμαστε πρώτοι και κερδίσουμε το ταξίδι αυτό. Που θα πάνε 20 άτομα από όλο τον κόσμο. Σωστά. Εμείς είμαστε, ναι, στο group της Μεσογείου. Ακριβώς. Και μας κυνηγά ένας Γάλλος. Ακριβώς. Ο οποίος είναι Ινδός. Ο οποίος, ναι, έχει καταγωγή λογικά. Και παίρνει ψήφους από την Ινδία. Κατάλαβε τι γίνεται τώρα. Θέλουμε... Ψήφοι, τι σχέση έχουν τώρα. Πρέπει να μαζέψει. Πρέπει να βγω πρώτος στην ψηφοφορία που γίνεται στη Μεσόγειο ολόκληρη, που αυτή τη στιγμή την έχω την πρώτη θέση, αλλά με πολύ μικρή διαφορά από τον δεύτερο. Μόνο πρώτος πηγαίνει από κάθε region. Δηλαδή, εμείς είμαστε στο region της Μεσογείου. Άλλος είναι στο region της Ινδίας. Άλλος είναι. Θα πάτε 20 άτομα? Από όλο τον κόσμο, ναι. Πόσοι θα ζήσετε? Καλώς εχόταν των πραγμάτων όλοι. Έχω έναν, ναι, κολιτάρι, φιλαράκι μου, αδερφός, ο οποίος πήγε, έζησε και είναι τώρα στην γραμμή μας. Είναι ο αδερφός του Χρήστου του Βασιλιάδη, ο Βαγγέλης ο Βασιλιάδης. Βαγγέλη, μας ακούς? Σας ακούω, καλημέρα. Από τα παγωμένα Γιάννενα. Από τα παγωμένα Γιάννενα. Τα παγωμένα, ρε μπαγλαμά. Θα πας στο Βόρειο Πόλο και λες τα Γιάννενα παγωμένα. Πήγε αυτός, πήγε γύρισε. Αυτό λέω, τι παγωμένα Γιάννενα. Πήγε γύρισε. Τώρα πρέπει να είσαι με το κουτουμάνικο στην Ελλάδα για να πίνεις καφέ. Για πες, δεν άκουσα, Βαγγέλη. Βλέπω όλο τον κόσμο που φοράει που φάνε. Εγώ εντάξει, εγώ είμαι με ένα. Το κουτουμάνικο. Θέλω να μας πεις, ρε μπαγάσα, γιατί εδώ ο αδερφός σου δεν ξέρω τι τον είπες και τον μούρλανες και θέλει να πάει, βέβαια. Θα μας πεις, γιατί είχες βοήθεια και από τον δήμαρχο, έτσι. Το γούσταρε, ναι, ο κύριος Σέρβας. Θέλουμε να πούμε ένα δημόσια. Σε γουστάρει ο δήμαρχος. Το κύριο Σέρβας. Καλό αυτό. Το κύριο Σέρβας. Και εμάς μας γουστάρει ο δήμαρχος. Εδώ δεν ήθελα να κάνει την καμπάνια του και βγήκε. Σωστό. Έτσι δεν είναι? Και εμάς μας γουστάρει ο δήμαρχος. Και τον κύριο Σαββίδη, τον Γιώργο, με στήριξε κι αυτό. Και ο Γιώργος Σαββίδη σε στήριξε. Και ο Γιώργος δεν παίρνουμε λεφτά πουθενά. Εμείς θέλουμε να πάμε. Κάτσε, όταν λες με στήριξε ο Γιώργος Σαββίδης. Προβολή από το. Έκανε προβολή, έκανε σε story το βίντεο του διαγωνισμού στο προφίλ του. Α, μάλιστα. Της πρώτης κιόλας μέρας. Πήρε το βιντεάκι που προωθεί ουσιαστικά ο Χρήστος Βασιλιάδης και το έκανε. Βάλτε το story. Θα το βάλουμε και εμείς, θα το κάνουμε τώρα συνέντευξη. Θα πας δηλαδή τώρα πάνω. Πουλάς τρέλα. Θα πας πάνω τώρα στο Φεχάβαρ, πώς λέγεται αυτό, τέλος πάντων. Φερλάβερν, αυτό, αν μπράβο, ναι. Θα έχεις δηλαδή και σημαία Ελλάδας και σημαία ποντίων, θα έχεις. Ακριβώς. Γιατί θα το αφιερώσουμε και στη μνήμη για 100 χρόνια από τη γενοκτονία. Αλλά πρέπει να κερδίσουμε, παιδιά. Πραγματικά στηρίξτε το ίχνη. Μπαίνετε λοιπόν Χρήστος Βασιλιάδης. Αρκτικό. Αστικό κύκλο, παιδιά, ψηφίζουν τον παλικάρι. Θέλει να πάει για να γουστάρει. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως τον Βαγγέλη τώρα, ρε εσύ. Ρε εσύ, Βαγγέλη, εσύ το βγάλεις αυτό το. Πόσες μέρες είναι? Έξι μέρες, έτσι. Αυτές έξι μέρες ήταν ψυχούλα μου, δεν ήθελες να πας να κάνεις και τουαλέτα. Τι έκανες με αυτά τα ρούχα φορούσες? 30 λεπτά έβγαζε τα ρούχα και το κάκα πρόλαβε και βγήκε πιο μπροστά. Ακριβώς. Σταλαγμίτι έβγαλε. Για πες μας λίγο. Ακριβώς όπως το είπε ο Κωστής είναι. Έκανες 30 λεπτά για να πας σε τουαλέτα να βγάλεις τα ρούχα, γιατί φοράς 4 σετ ισοθερμικά, 2 σετ του σκι και από πάνω... Και το κάκα βγαίνει σε ένα κόντι.
Γελάς, σ' άρεσε. Του κάκα βγαίνει ακόντιο, λέει. Πήγαινε στο αλέτα και έφτιαχνε συντριβάνι στον αέρα, κατευθείαν παγωμένο. Καλά το κάκα. Το κάντρο ήταν πως στερεό έβγαινε, πως έβγαινε. Κοίταξε, με το που... Δηλαδή με το που έκανε το κάντρο, κατευθείαν πάγωνε. Πέρα από την πλάκα, σε βιολογική κατάσταση, τι μπορεί να πάθεις, ας πούμε. Α, μπράβο, αυτά, γιατί γύρισες 10 κιλά αδύνατος, έτσι. Γιατί γύρισες πιο αδύνατος. Το εργαλείο σου, το σεξουαλικό, είχε στήσει όπως έχει, ας πούμε, κανονικά. Λειτουργούσε μετά. Λειτουργούσε μετά. Ναι. Εκεί πέρα ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να προσέξεις, νεφρά, ιστορίες, τι πίνετε, τι τρώτε εκεί, αυτά να μας πείτε. Λοιπόν, εκεί πέρα που πήγαμε καταρχήν στο δικό μου, στη δικιά μου την σεζόν, δηλαδή πέρσι, ήταν η μοναδική φορά που εγκατέλειψε ένα άτομο, γιατί το βράδυ που, το πρώτο βράδυ που είχαμε τους μείον 35, είχε σφίξει η καρδιά του από, τους, από το μείον 35. Σκληραγωγημένος πρέπει να είσαι. Και γυμνασμένος. Δεν ήμουν σκοπέλες πάνε. Ναι, εγώ ήμουν στη σκηνή με μια Πορτογαλίδα. Αλλά, να η σκηνή. Ζεσταθήκαμε. Θα τρώγεις καμιά παντόφλα με την Πορτογαλίδα από τον Ολγιτσάκο σε πόγο. Ποιος είναι ο Ολγιτσάκος? Σύζυγος. Σε άφησε να κοιμηθείς με Πορτογαλί. Ήξερε ότι το πουλήσει δεν σηκωνόταν. Μα τόσο κρύο και σε λέει κάτσε μέσα. Κάτσε εκεί με τη Σάρα Στόουν. Ακίνδυνος γίγκας είσαι. Ακίνδυνος γίγκας. Το μοναδικό πράγμα που δεν σκέφτεσαι σε τέτοιες καταστάσεις είναι το φίκι φίκι. Δεν ξέρω γιατί είναι φιλόρεο πράγμα και εκεί δεν έχεις καμιά έμπνευση ερωτική. Στους μείον 25 και στους μείον 30. Άρα ούτε φαντάζεσαι ερωτικές έχεις. Δεν σηκώνεται με τίποτα. Στάσου ρε. Ερωτικές φαντασιώσεις μπορεί να έχεις. Όχι. Πώς θα ζεις εκεί, αφού πρέπει να... Τι τρώγατε εκεί, κάτσε λίγο, τι τρώγατε. Εκεί πέρα μας είχαν δώσει μια ειδική τροφή, την οποία έπρεπε να βράζεις χιόνι για να φτιάξεις νερό. Εσύ άμα θες να σηκώνεται, άμα και βράζεις χιόνι. Και μετά έριχνες το βρασμένο το χιόνι, το νερό, μέσα σε ένα ειδικό σακουλάκι, το οποίο από στερεό γινόταν κάτι σαν σουποειδές για να πάρει θερμίδες. Έπρεπε να παίρνουμε 6.000 θερμίδες την ημέρα για να ανταπεξέλθουμε. Σοκολάτες, κόλπα, ιστορίες, ε. Ναι, ειδικές τροφές. Και χάνεις κιλά. Εγώ έχασα 5,5-6 κιλά μέσα σε 5 μέρες και συνέχισε ο οργανισμός μου να χάνει και τις επόμενες μέρες μέχρι να επανέλθει. Είχα φτάσει νομίζω όταν είχα γυρίσει, γιατί έκατσα και άλλες 2 μέρες στη Σουηδία, είχα γυρίσει μείον 8 κιλά. Με την Πορτογαλίδα στη Σουηδία ξαναβρέθηκες? Φαγώθηκες. Όχι. Φαγώθηκες, δηλαδή απόλυτο story. Αυτός θέλει στα χιόνια να μπει στα ιγκλού να δοκιμάσει πράγματα. Τώρα αλήθεια, αγκαλιαστήκατε το βράδυ για να ζεσταθείτε? Όχι, το μοναδικό πράγμα που κάνεις αγκαλιές και ερωτεύεσαι εκεί πέρα είναι τα θερμό σου, γιατί ζεσταίνεις νερό, το βάζεις μέσα στα θερμός, μπαίνεις μέσα στον υπνόσακο και μαζί με τα θερμός για να σε κρατάει ζεστό όλο το βράδυ. Το μοναδικό θερμό. Πράγμα που σκέφτεσαι Βαγγέλη, είναι τη ζέστη. Βαγγέλη, το έχεις ζήσει αυτό εδώ, σαφώς είναι εμπειρία ζωής, έχεις κάνει και ταινία από ό,τι γνωρίζω και μάλιστα βραβεύτηκε κιόλας. Βραβεύτηκε κιόλας το ντοκιμαντέρ. Ως έμπειρος πλέον, τι θα συμβούλευε στον Χρήστο, ο οποίος πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, είπαμε, Χρήστος Βασιλιάδης, ακτικός κύκλος, για να πάει, τι θα το συμβούλευες? Μία συμβουλή σίγουρη, ναι. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που τον έχω συμβουλεύσει είναι να έχει πίστη στο εγχείρημα ότι θα βγει πρώτος. Γιατί ο πρώτος Γολγοθάς είναι ότι πρέπει να βγει πρώτος στη ψηφοφορία. Από εκεί και πέρα, ο Χρήστος είναι σκληραγωγημένος, θα κάνουμε και κάποιες, είναι τυχερός, γιατί θα τον εκπαιδεύσω κιόλας να ξέρει κάποια πράγματα, γιατί εγώ πήγα σαν... δηλαδή πήγα σε κάπου που δεν γνώριζα. Σαν το σκυλί στα μπέλη. Σαν το σκυλί στα μπέλη, άμπραβο. Οπότε ο Χρήστος θα πάει πιο προετοιμασμένος. Το μοναδικό πράγμα που χρειάζεται εκεί πέρα και είναι πολύ σημαντικό, επειδή είσαι 9 ώρες πάνω σε ένα έλκυθρο το οποίο δονείται συνέχεια. 9 ώρες? 9 ώρες την ημέρα, ναι. Γιατί κάνεις κάθε μέρα κοντά στα 60-70 χιλιόμετρα απόσταση. Και δεν είναι βόλτα. Δηλαδή όλοι όσοι γυρίσανε, όταν τελειώσαμε, είχαν προβλήματα με τη μέση τους και με τα γόνατά τους. Ο μοναδικός ο οποίος δεν είχε πρόβλημα με τη μέση του και με τα γόνατά του ήμουν εγώ, γιατί είχα εμπειρία από το σκι. Αλλά θέλει ειδική, θέλει πάρα πολλά σκουάτ, θέλει πάρα πολύ γυμναστική. Κυριακή ραχέ. Έτσι, εγώ... Πάνω στο έλκυθρο γυμνάζεσαι, πάνω τα σκυλιά και εσύ γυμνάζεσαι. Είναι σαν να είσαι 9 ώρες, όσοι έχουν κάνει power plate γνωρίζουν. Είναι σαν να είσαι 9 ώρες πάνω σε ένα power plate συνεχόμενα. Κάνεις γυμναστική, Χρήστο. Κάνεις γυμναστική. Γιατί βλέπεις στεγνώση. Ναι, έχεις στεγνώση όντως. Γιατί θα πρέπει να φας και λίγο, γιατί εκεί θα χάσεις πάλι. Δύο χρόνια το περιμένω. Κάνει. Δύο χρόνια προετοιμάζω. Δεν μου λες χοντρός πάει εκεί. Πού να πάει, είχαμε κάποια παιδιά οι οποίοι είχαν περιμένει. Βουρτόταυλοι, ναι. Ναι, οι οποίοι όμως
δεν αντιμετωπίσαν ιδιαίτερο πρόβλημα. Το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαν ήταν με τα γόνατά τους μετά. Ο χοντρός στα γόνατα πονάει. Ναι, γιατί έχει βάρος. Έχει βάρος. Και η μέση τους καταπονήθηκε πάρα πολύ. Μπράβο, ρε. Χρήστο, το πιστεύεις το εγχείρημα, λέει ο Βαγγέλης? Το πιστεύω πάρα πολύ το εγχείρημα αυτό, γι' αυτό και προετοιμάζουμε 2 χρόνια όπως σου είπα πριν. Και απλά το πιο δύσκολο σε όλη τη διαδικασία είναι το να κρατηθούμε στην κορυφή, να κρατηθούμε πρώτοι. Γι' αυτό ζητάμε τη στήριξη όλου του κόσμου. Δηλαδή, όποιος ακούει αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να το κάνω. Τι κάνει ακριβώς, για πες μας τι γίνεται ακριβώς, τι κάνεις. Λοιπόν. Θερμή παράκληση λοιπόν, ένα λεπτάκι από το χρόνο του, να μπει στο Facebook τη δικιά μου τη σελίδα Χρήστος Βασιλιάδης Αρκτικός Κύκλος στα ελληνικά, να βρει ένα link εκεί πέρα μέσα και να ψηφίσει με 5 δευτερόλεπτα από το χρόνο του για αυτή την αποστολή. Είμαστε οι μοναδικοί στη Μεσόγειο. Είμαστε πρώτοι σε ολόκληρη τη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή. Έχεις πάρει 23.000 ψήφους, έτσι. Ακριβώς. Τόσους ψήφους δεν πήρε ούτε η Ανταρσία. Είναι τρομερό το επίτευγμά σου, έτσι. Και ο αγώνας που κάνεις και εσύ και ο Βαγγέλης, έτσι. Σίγουρα. Είμαστε όλη την ώρα πίσω από έναν υπολογιστή και το σμπρώχνουμε όσο εκεί που δεν πάει. Δεν φαντάζεσαι. Για να το κυνηγάς πάρα πολύ και εσύ. Γιατί έχω δει και σε κανάλια έχεις πάει παντού, έτσι. Απλά το θέμα είναι ότι επειδή την πατήσαμε πέρσι, το τελευταίο εξάωρο χάσαμε το διαγωνισμό. Και πέρσι είχε δηλώσει και έχασε συμμετοχή στο 100, έτσι. Όχι στο 100, στο 105. Στο 105, κάτσε πολλέ καθυστερήσει. Φέτος είπαμε θα το πάμε. Όσο γίνεται πιο τέρμα. Τόσο δηλαδή, πολύ ρε μπαγάσα, τρέλαξε να ανέβεις πάνω ναι, και στο, ναι, ναι. Θέλω να δω για δεύτερη φορά την Καρανόλευκη εκεί πέρα. Και επειδή είναι και ο Πόντος στη μέση, είναι τα 100 χρόνια. Είσαι και ποντιάκι άρρωστο. Α, θα έχεις και σημαία ειδική. Φυσικά, για τα 100 χρόνια. Φυσικά. Και θέλω γενικότερα να ταξιδέψει όλη η Ελλάδα μαζί μας. Είστε αυτό το ταξίδι εμπειρίας. Καλά, είναι ταξίδι ζωής. Να πούμε κάτι ακόμα, ότι από αυτό εδώ πέρα ο Χρήστος δεν παίρνει ούτε ένα φράγκο. Ναι, το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Και γι' αυτό κιόλας γίνεται και η φιλοξενία. Γιατί αν ήταν για οικονομικούς λόγους, έπρεπε να ρωτήσουμε πάνω μάρκετινγκ, ιστορίες. Δεν έχει να κάνει με τίποτα με οικονομικό. Εγώ όταν το έκανα, είχαμε συνεννοηθεί και με τρεις οργανώσεις. Και όλο το εγχείρημα μετά αφιερώθηκε στα κορίτσια στο ορφανοτροφείο Μέλισσα. Είχαμε βοηθήσει με μια φανέλα του ΠΑΟΚ που είχα μαζί μου και την είχα καθ' όλη τη διάρκεια του εγχειρήματος. Τη βγάλαμε σε δημοπρασία να βοηθήσουμε ένα παιδάκι το οποίο είχε ανάγκες οικονομικές. Βοηθήσαμε και με το ΠΑΟΚ Action σε μια ενέργεια για ένα παιδάκι το οποίο είχε πρόβλημα με την καρδιά του και έπρεπε να κάνει κάποιες σημαντικές εξετάσεις να μαζευτούν χρήματα. Μπράβο, ρε, και σημαντικό. Αν με το καλό βγει ο Χρήστος πρώτος. Ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για να αυτό το εγχείρημα χώρια από την τιμή για τα 100 χρόνια των ποντίων. Θα μπούμε στη διαδικασία αυτής της φιλανθρωπικής περίπτωσης, γιατί κάθε εγχείρημα που γίνεται, που είναι τόσο ξεχωριστό, που προβάλλει και τη χώρα και προβάλλει κάτι διαφορετικό, νομίζω ότι μπορεί να εμπνεύσει και να βοηθήσει και μικρά παιδιά σε κάποια προβλήματα που έχουν. Μάλιστα. Οπότε και εγώ από τη μεριά μου καλώ όλο τον κόσμο να μπει στη σελίδα του Χρήστου, Χρήστος Βασιλιάδης Αρκτικός Κύκλος. Είναι 5 δευτερόλεπτα από το χρόνο μας να ψηφίσουμε για κάτι καλό, δεν κοστίζει τίποτα σε κανέναν και θα βοηθήσουμε και έναν άνθρωπο και να κάνει το όνειρό του, αλλά να δούμε ξανά και τη χώρα μας σε ένα παγκόσμιο event. Δηλαδή φανταστείτε τώρα τις 100 καταστήματα σε όλο τον κόσμο της εταιρείας αυτής. Παίζει βίντεο, στα βίντεο γόλ της, ένας τρελός με ένα έλκυθρο με μια ελληνική σημαία. Ναι, δηλαδή πάει ναι. Κάποιος να αγοράσει ένα μπουφάν από ένα τέτοιο κατάστημα και βλέπει έναν τύπο με ένα έλκυθρο να διασχίζει τον Αρκτικό Κύκλο με μια ελληνική σημαία. Δηλαδή και στην Κορέα αυτή τη στιγμή φαίνεται παίζει ένα αυτό, τρελός με μια αυτό. Ελληνική σημαία. Βαγγέλη, είναι τρομερή η προβολή. Την αγάπη μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσένα και τον Κωστή και τον Όμιλο που με βοηθήσατε και εμένα, αλλά βοηθάτε και τον Χρήστο. Χαρά μας είναι. Είναι καλά. Για κάτι πάρα πολύ καλό. Υγεία σε όλο τον κόσμο, γιατί έρχονται και χρονιάρες μέρες. Ναι, ο Χρήστος εδώ Βασιλιάδης, το αδεφάκι πανηγυρίζει, γιατί είδε αρκετούς ψήφους να έρχονται όσο είμαστε ναι, εδώ. Ναι, έτσι. Παιδιά, πραγματικά. Τώρα ναι, βοηθάτε. Είμαι εγώ, Βαγγέλη, το είδα στο κινητό. Πανηγυρίζει σαν ένα μικρό παιδάκι που στηρίξτε. Πήρε το δώρο το χριστουγεννιάτικο εδώ. Παιδιά, ναι. Έχουμε μείνει 6 ημέρες για την ψηφοφορία. Άλλη μία φορά θα το πω. Πέρσι το έχασε για 800-900 ψήφους τελευταία στιγμή. Αν έχει κάποιος κάποια μεγάλη σελίδα ή κάποια κρυφή σελίδα στο Facebook ή κάποια ομάδα, ας ποστάρει εκεί πέρα μέσα ή ας έρθει σε επαφή με τον Χρήστο για να δει πώς μπορεί να βοηθήσει. Σωστό. Γιατί βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, okay, βγήκαμε στα ράδια, βγήκαμε στις τηλεοράσεις κτλ. Ο κόσμος ψήφισε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή τώρα που θα φύγει ο Χρήστος από το ράδιο,
κάποιος να τα αποστάρει αυτά, να τα δημοσιεύσει. Θα γίνει η πρόθεση και από επόμενες εκπομπές και στο μέτωπο. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Τελευταίος λόγος σε σένα, Χριστάρα. Είδα πως πανηγύριζες, πως χάρηκες. Πραγματικά, λοιπόν, τελευταία φορά. Χρήστος Βασιλιάδης, Αρκτικός Κύκλος. Σας παρακαλώ, θερμή παράκληση. 5 δευτερόλεπτα από το χρόνο σας. Άντε να σε στείλουμε, ρε μπαγάσα. Θα έχει σημαία της Ελλάδας, θα έχει σημαία και του Πόντου, έτσι. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συνεχίστε, παιδιά, βαράτε, διαδώστε. Είμαστε οι μόνοι σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Πρέπει να κρατήσω την πρώτη θέση. Θα πετύχει. Θα πετύχει, το λέω, και θα σε στείλουμε. Να σε καλά, Χριστάρα μου. Σε ευχαριστώ και εσένα. Ευχαριστούμε και όλους εσάς και τον Ραπ και τον Γκάζα που ήμασταν για ένα δύο ωράκι και σήμερα μαζί. Ανανεώνουμε ραντεβού εμείς για το απόγευμα. Τώρα ακολουθούν Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος. Στις 12 Γιώργος Μπούζος με τα ραφάλ του.